Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Φραπεδομάνα Θεσσαλονίκη, η οποία λιμάζεται από τις βροχές, τις καταιγίδες και τους φίλους της Λίβερπουλ, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τα γύρω στενάκια. Σωστό, σωστό. Έτσι. Σωστό, γιατί είμαστε και κοντά στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ και η Μπούκα είναι κοντά. Θα σέβεσαι σήμερα. Οπότε σήμερα θα σέβεσαι ο παδός της Λίβερπουλ, γιατί μπορεί να φάμε Μπούκα και δεν λοιπόν, το θέλουμε. Ακούτε Λίμπερ 107 και 4, είναι 7.30 ώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι τις 10 ακούτε Αλληλούια, είναι ο Μιχάλης Κωστάθης και... Γιάννης Ζωζάτης, στη δίδυνη στίχου, και σήμερα έχουμε guest στην εκπομπή μας τον Παύλο Τωραπτόπουλο, ο οποίος θα καθίσει μαζί σας και μετά τις 9 για την περιγραφή του μεγάλου τελικού του Κιέβου, Real Madrid Liverpool. Σωστό. Επομένως η σημερινή εκπομπή αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα, είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, ένα ιδιαίτερο Αλληλούια. Πάντα το Κίεβο με το Κιέβο με μπέρδευε να. Κίεβο Βερόνα. Κιέβο είναι. Κιέβο Βερόνα είναι Κιέβο. Ναι. Και το άλλο είναι Κίεβο. Απλά πάει του Κιέβου. Υπάρχει και το κοτόπουλο του Κιέβου. Ναι. Έχεις φάει. Κοίτα. Στα βόρεια γίνεται. Όποιος χάσει σήμερα για παρηγοριά θα φάει κοτόπουλο Κιέβου. Μάλιστα. Έτσι. Όχι, δεν έχω φάει. Εσύ που είσαι κρεατοφάγος τρομερός και, κοίταξε, και μυθικός. Θα σου πω κάτι. Οι φίλοι της Λίβερπουλ, έτσι, σαν σίγουρα θα μόνε σε αγγλικές pub, θα έχουν φάει. Ήταν από τα στάνταρ πιάτα που σερβίρουν οι αγγλικές pub. Σήμερα πάντως, σήμερα γάμος η γίνεται. Εκπομπή, σήμερα δεν γίνεται γάμος. Σίγουρα γίνεται μια μάχη. Θα μου πεις και ο γάμος είναι μάχη. Και στο τέλος θα γίνει και η ιδέα. Θα μου πεις. Σωστό. Αλλά σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στον τελικό του Champions League. Θα δούμε λίγο, θα μιλήσουμε για παλιούς τελικούς, θα μιλήσουμε για αυτόν. Θα δούμε έτσι ωραία πραγματάκια, θα βγάλουμε ανθρώπους που έτσι ασχολούνται και με την μπάλα ή τέλος πάντων είναι οπαδοί της Liverpool, της Real, να μιλήσουν για αυτό. Και θα περάσουμε όμορφα μέχρι να πάμε στον τελικό να δούμε αυτό που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Γιατί η χρονιά η ποδοσφαιρική τώρα τελειώνει. Άσχετα αν οι γυναίκες μας φωνάζουν και γκρινιάζουν. Γιατί γκρινιάζουν, γιατί πάντα κάτι υπάρχει. Όχι, δηλαδή τώρα, μια θα γυναίκα ξέρει. Μοντιάλ, ακριβώς αυτό λέω. Η γυναίκα ξέρει ότι τελειώνει σήμερα η μπάλα, τελειώνουν οι μπάλες. Και σου λέει άντε, όλη τη χρονιά το αυτό και το κύριο. Και 15 Ιουνίου παίρνει τα λένε στα παπούτσια σου και λέει πού πας εσύ. Θα πάει έξω, πάω με τα παιδιά να δω μπάλα. Παίζει η Ιταλία. 15 Ιουνίου, έτσι. Η Ιταλία δεν παίζει. Σωστό και αυτό. Λέγαμε έτσι, κάποτε. Λέγαμε τώρα ποια ομάδα θα υποστηρίζουμε για να έχουμε δικαιολογία. Άρα για 2-3 εβδομάδες. Να πάμε να δούμε το Μουντιάλ, φίλτατε Στάθη. Νομίζω την Αίγυπτο. Αίγυπτο. Σαλάχ, λέμε και κλαίμε. Καταρχάς, υπάρχει. Κούπερ, αυτό πήγα να πω. Υπάρχει. Έκτορ Αλ Κούπερ για τα Αριανά. Υπάρχει Ουάρντα για τα Παόκια. Υπάρχει Σαλάχ για τους Λιβερπουλιάνιδες. Έτσι. Τέλος. Και τους Ρωμαίους. Εντάξει, ναι. Και τους Τσέλσι, άμα πας. Και τους Φιωρεντίνα. Άσε ρε τώρα. Την Τσέλσι έφυγε άσχημα. Ναι, εντάξει. Τον έφαγε ο Μουρίνιο να πει. Αυτά τον έφαγα. Ναι, ναι, τον Ατάλο, τα πάντα όλα δεν τα λες. Όλες τους τρώνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα όταν ξεκινάει το Champions League, τι είναι αυτό που σε μαγεύει και σε φτιάχνει. Ο ύμνος. Έτσι, πάμε να ακούσουμε λίγο. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι πιο έτσι. Ρε φίλε, καταρχάς. Πώς θα το πω τώρα, δηλαδή. Να πούμε ότι είμαστε και live στο Facebook για τους φίλους που μας ακούνε. Ναι, όταν ξεκινάει αυτός ο ύμνος. Καλησπέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Έτσι. Και ευχαριστούμε για την σημερινή συμμετοχή σας σε αυτό το pre-game show. Καθίστε, έτσι, πάρετε θέσεις, καρέκλες. Είμαστε live και στο Facebook. Καταρχάς, περίμενε να πω το εξής. Να πω ότι σήμερα βρίσκομαι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ξεκαθαρίζουμε. Σήμερα βρίσκομαι μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν Λίβερπουλ. Εννοείται. Έτσι. Εγώ δεν υποστηρίζω Ρεάλ επειδή αυτοί υποστηρίζουν Λίβερπουλ και δεν θα είμαι τόσο
εκδηλωτικό σε αυτό. Αλλά άμα το καρφώσει ο Κριστιανό, θα το χαρίσει όμως. Όχι. Έτσι. Όχι, 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 όχι. Δεν είπα αυτό. Με ξέρεις ότι αναγνωρίζω τα μεγαλεία, αλλά δεν είμαι ούτε Ρεάλ, ούτε Κριστιανό, ούτε τίποτα. Να βάλουμε τα πράγματα στη βάση. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τι είσαι, τι δεν είσαι. Αν δεν είσαι Λίβερπουλ, δεν υπάρχει. Εντάξει, κατάλαβα. Είμαστε δημοκρατική εκπομπή εδώ κατάλαβα. Πέρα. Κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πιάσουμε σήμερα με τη σειρά. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για ιστορία, για τι μας έχει μείνει κτλ. Επίσης, δική σας συμμετοχή. Έτσι, 23-10-287-888. Όποιος φίλος θέλει να παρέμβει, βέβαια έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει. Γρήγορα, να μας πει, να μας απαντήσει σε δύο πράγματα. Αγαπημένος του τελικός και γιατί και μια πρόβλεψη για το σημερινό αγώνα. Και... αλλά... Σύντομα. Σας δίνουμε 30 με 45 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα πέσει κόψιμο, θα πέσει ψαλίδι. Ειδικά αν πει κάποιος ότι προβλέπει Ρεάλ, κόβεται στα 10. Στο Ρε θα κοπεί με το που θα πει προβλέπω νίκη της Ρεάλ. Όχι, οτιδήποτε θέλει ας το συγκεντρώσει σε 30 με 45 δευτερόλεπτα. Μην αποτρέψεις τον κόσμο. 23-10-287-888. Πες και το μήνυμα του φίλου. Όπως κάνουν στην Αμερική. Το μήνυμά σας. Ποιος τελικό σας άρεσε. Έχεις 90 δευτερόλεπτα και να μας πεις τη γνώμη σου. Σωστό. Να είσαι προετοιμασμένος. Σωστό. Να έχει ροή το πρόγραμμα, να μας ακούνε. Για το SMS όμως δεν έχουν 90 δευτερόλεπτα, έχουν 1,24 ευρώ συν ΦΠΑ. Όχι, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και γράφετε FM κενό το μήνυμά σας. Με ή χωρίς. Με ΦΠΑ. Είναι με όλα. Με ανθρακτικό ή χωρίς. Καθυστερείτε κύριε Νικολαίδη. Είναι με όλα. FM κενό το μήνυμά σας. Ποιος τελικός είναι ο αγαπημένος σας και ποια ομάδα θα το πάρει. Και αποστολή στο 54526. Το ματσάρισμα έφτασε ως το UEFA Champions League και συνεχίζει χαρίζοντας πλούσια δώρα. Μπείτε και εσείς στο pepsi.gr και ματσάρετε και κερδίστε αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου για τα πιο πανηγυρικά μάτς και απίθανες κονσόλες για ατελείωτο παιχνίδι. Love it, live it, win it, match it. Αυτά και πάμε γρήγορα ή και όχι τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε, πάμε να δούμε καταρχάς τι έχουμε, φίλο. Έχουμε, καλησπέρα. Λοιπόν, αγαπημένος μου τελικός, 2005 στην Κωνσταντινούπολη και επειδή τηλεφωνώ από Κωνσταντινούπολη και δίνω θετική άβρα, ελπίζω βασικά να μην γίνει το ίδιο σήμερα και πάει στην παράταση και τα πέναλτι, θα κερδίσει η Λιβερπουλάρα. Καλό βράδυ, καλή τηλεθέαση. Να είσαι καλά, γίγαντας. Αυτό. Αυτή είναι ακριβώς ταχύτατα. Η ταχύτητα σκέψης και ταχύτητα θέλουμε. Αγαπημένος μου τελικός εκεί. 23-10, κοίταξε, ήταν αποφασισμένος. Εμείς θα πούμε μετά τους αγαπημένους μας τελικούς. Ναι, 23-10-287-888, με τη διάρκεια του φίλου, άντε και λίγο παραπάνω, πολύ λίγο παραπάνω. Ωραίος ήταν, ωραίος έτσι. Ήταν. Λοιπόν, θέλουμε αγαπημένο τελικό και ποια ομάδα θα το πάρει. Πρώτο Champions League. Που θυμάσαι. Έτσι, όχι. Καταρχάς, να πούμε ότι η Real έχει, πόσα έχει, 12. Λοιπόν, έχει 12 γιατί είχε 5-6 από τα πρώτα. Είχε 5 συνεχόμενα. Ναι, λοιπόν. Είχε από το 55 μέχρι το 60, έτσι, που είναι και το μεγαλύτερο σερί. Το 60-61 το πήρε η Μπενφίκα για 2 χρόνια. Έτσι. Ναι, Ουσέμπιο. Καπάκι, Μίλαν, τα 2 της Ίντερ που από τότε είχε να πάρει και ήρθε μετά το ο Ζωζέ και θα τα δούμε. 3 συνεχόμενα δηλαδή η πόλη του Μιλάνου. Ακριβώς. 65 το ξαναπήρε 65-66 το πήρε η Ρεάλ απέναντι στην Παρτιζάν. Και συμπλήρωσε 6. Η Celtic το πήρε, αυτό δεν το θυμόμουν ότι είχε και η Celtic ένα... Είναι η πρώτη Βρετανία, η πρώτη Αγγλική, πώς να την πεις, η πρώτη ομάδα του Μεγάλη Βρετανία νησιού, ναι, που παίρνει Champions League. Ναι, τότε ακόμα έτσι ήταν knockout όλα και γενικότερα δεν είχε αυτή την άβρα που έχει τα τελευταία χρόνια. Κερδίζοντας την Ίντερ που είχε τρίτο τελικό σε 5 χρόνια. Και άνοιξε τον δρόμο για την δεύτερη ομάδα, την Manchester United. Η οποία κέρδισε την Μπενφίκα. Σωστά. Γενικότερα όμως βλέπετε ότι μέχρι το 67-68 ήταν πάνω κάτω οι ίδιες ομάδες. Δηλαδή ένα πουλ από πολύ λίγες ομάδες. Αφού πολύ λίγες παίζανε, ρε φίλε. Ναι. Και πολύ λίγες πρωταγωνιστούσαν. Όχι, τότε πολύ λίγες παίζανε, όχι από κάθε χώρα. Ναι. Παίζανε μία και τότε παίζανε αποκλειστικά οι πρωταθλητές. Δεν υπάρχει δεύτερος, τρίτος. Και δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα που οι Ισπανοί κατεβάζουν 4-5 ομάδες. Το 69. Η Μίλαν κερδίζει τον πρώτο της τίτλο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το δεύτερο της τίτλο, συγγνώμη, κερδίζοντας 4-1 τον Άγιαξ, ο οποίος συστήθηκε στην Ευρώπη. Έτσι. Σωστό. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Άγιαξ τότε του Κρόιφ, έτσι. Αυτός ο Άγιαξ ήταν. Ο πρώτος Άγιαξ αυτός δεν είναι ο Άγιαξ του Κρόιφ, είναι ο Άγιαξ του Ρίνους Μίχελς. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο okay. Είναι ο Άγιαξ του Ρίνους Μίχελς.
μέσα από αυτό τον Άγιαξ βγήκαν ο Κρόιφ, ο Νέσκενς. Φέγενορντ, Σέλτικ. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει Champions League πρωταθλητριών η Φέγενορντ. Παραδείγματος ναι, χάρη. Έτσι, το 69-70 και μετά καπάκι ο Άγιαξ πήρε. Το 69-70 που το πήρε η Φέγενορντ είναι ο πρώτος τίτλος του Έρνστ Χάπελ, ο οποίος ήταν ο πρώτος προπονητής που πήρε τον τίτλο με δύο διαφορετικές ομάδες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε τρία συνεχόμενα με τον Άγιαξ. Ο οποίος καθορίζει το ποδόσφαιρο της εποχής. Σωστό. Το πρώτο ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει σε τελικό, στο Wembley τότε, έτσι, που ακόμα 2-0. Μνημονεύουν, το Wembley που ακόμα μνημονεύουν είναι... όμως τον ημιτελικό με, τη... με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Αστέρα. Ναι, ναι. Άρα υπάρχει πολύ παρασκήνιο με την πολιτική κατάσταση. Άγιαξ Ίντερ 2-0, σε έναν άνοστο τελικό, έτυχε να το δω δυστυχώς, σε βίντεο. Α, νόμιζα live. Φίλε, εντάξει. Αν και έγινε λίγους μήνες μετά την γέννησή μου. Και Άγιαξ Γιουβέντους 1-0 το 73, ο τρίτος συνεχόμενο για τον Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ καθόρισε το ποδόσφαιρο της εποχής εκείνη στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στη συνέχεια έχουμε μια τριετία από την Bayern του Μονάχου, έτσι, η οποία επίσης συστήθηκε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Κάνοντας τη δική της κυριαρχία για τρία χρόνια. Γενικότερα η δεκαετία του 70 ήταν μια δεκαετία όπου υπήρχαν δυναστείες. Δηλαδή υπήρχε στην αρχή η δυναστεία του Άγιαξ, μετά υπήρχε η δυναστεία της Μπάγερν και μετά καπάκι η δυναστεία των αγγλικών ομάδων. Ναι. Έτσι, όπου το πήρε τρεις φορές η Λίβερπουλ. Έξι συνεχόμενες φορές το κύπελλο πήγε στην Αγγλία. Τρεις φορές η Λίβερπουλ, δύο Νότιγχαμ Φόρεστ και. Νότιγχαμ Φόρεστ του Μπράιαν Κλαφ. Του Μπράιαν Κλαφ, ο οποίος είναι ένας coach κτλ. Πολύ αμφιλεγόμενος αλλά και πολύ επιτυχημένος. Έτσι, ιστορικός. Ο Μπράιαν Κλαφ είναι το μεγαλύτερο προπονητικό όνομα, όχι από πλευράς τίτλων, από πλευράς προσωπικότητας, ναι, που εμφανίστηκε στα νησιά. Φοβερή προσωπικότητα και ήταν φοβερή και η σχέση που είχε με τον βοηθό του, ναι, ο οποίος ήταν. Εντάξει, πρακτικά αυτός που φαίνεται τούκαν... ότι είδες την ταινία γι' αυτό. Ναι, dumped, ναι, ναι, φαίνεται ότι είδες την ταινία και επίσης φαίνεται ότι δεν έχει συντριφίσει και τόσο πολύ, δεν έχει τόσο όχι, μεγάλη σημασία. Όχι, έχω... Είναι κινηματογραφικό αυτό. Όχι, όχι, δεν μιλάω για την ταινία. Οι νικητές γράφουν την ιστορία. Ναι, με αφορμή την ταινία, κύριε Ραπτόπουλε, είδα διάφορα βίντεο και ηχητικά από την εποχή τότε και όντως φαινόταν ότι ήταν πολύ. Έχει και ένα άλλο ντοκιμαντέρ για τον Κλαφ, το οποίο καλό είναι να το δεις. Ο πρώτος τελικός. Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο συνεχόμενους τίτλους απέναντι στη Μάλμο και στο Αμβουργό, οι οποίες μαζί με την Μπριζ ήταν από τις πρώτες ομάδες αυτής της, πώς να την πεις τώρα, μεσαία τάξη που εμφανίστηκαν στο ευρωπαϊκό στερέωμα, γιατί όλες οι ομάδες σχεδόν οι οποίες ιτήθηκαν από την Bayern και τις αγγλικές ομάδες ήταν πρωτοεμφανιζόμενες. Αν βγάλεις τη Real Madrid και την Bayern στη δεκαετία του 80, η Σεντετιέν που το έχασα από την Bayern ήταν η Σεντετιέν του Μισελ Πλατινί. Ο Μισελ Πλατινί δεν έπαιζε ακόμα. Δεν έπαιζε ήταν ακόμα, ακόμα καλύτερη ομάδα εκείνη η Σεντετιέν. Okay. Μάλιστα. Πώς το λένε, εμφώτισέ μας, διαφώτισέ μας. Η Λίβερπουλ πήρε το τρίτο της απέναντι στη Ριάλ το 80-81 και το σημειώνω αυτό γιατί είναι ο τελευταίος τελικός που έχουν βρεθεί δύο ομάδες μαζί και έχει χάσει η Ριάλ Μαδρίτης. Είναι ο τελικός που έχασε η Ριάλ Μαδρίτης. Έτσι, από τότε όποτε πάει η Ριάλ 6 νομίζω. Θα το δούμε μετά. Έχει 6-6. Η Άστον Βίλα κέρδισε με 1-0 την Bayern Μονάχου στον τελικό. Σκόρε τον Πίτερ Γουίδ. Ναι, τον θυμάσαι. Και ο πρώτος τελικός που έγινε στην Ελλάδα, έγινε και δεύτερος και τρίτος, αλλά ο πρώτος τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το Αμβούργο, κέρδισε 1-0 την Γιουβέντους. Γιατί πάντα βάζουν, όταν παίζει ιταλική ομάδα σε τελικό, πρόσεξε αυτό το στατιστικό, να γίνεται στην Αθήνα. Για να μην και στους τρεις μακριά τελικούς, έτσι, ήταν ιταλική ομάδα μέσα. Έτσι, που μέχρι πριν από λίγο καιρό, η τελική δεν έβγαιναν από την αρχή της χρονιάς, ενώ τώρα έχουμε, ξέρουμε ήδη το που θα γίνει ο τελικός το 2020, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, η Λίβερπουλ πήρε το δεύτερο με μια ισοπαλία με τη Ρώμα το στα πέναλτι. Το τέταρτο, ναι, σωστό, σωστό, το τέταρτο. Απέναντι στη Ρώμα το 83-84. Κακό μάτς. Κακό μάτς, το θυμάσαι. Ναι. Και μάλιστα η Ρώμα έπαιζε εντός έδρας, έτσι, στο Ολύμπικο ήταν, στην έδρα της. Η Γιούβε
Το 84-85 πήρε το πρώτο της κερδίζοντας την Liverpool με 1-0. Να, ένας χαμένος. Αν με επιτρέπεις να πω, 76-85 είναι η δεκαετία που η Liverpool είναι τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια είναι στον τελικό. Άλλες δεν είναι το μόνο κατακτάει. Στον... ναι, ρε, είναι η καλή της δεκαετία που έφτιαξε και τους περισσότερους οπαδούς και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να τα λέμε αυτά. Γιατί η Liverpool έχει πάρα πολλούς, τώρα εκεί το 70-80, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι 40+ μέχρι 60, που οι ίδιοι ήταν βαμμένοι Liverpool λόγω τότε, Διάκο Γιάννη, Πρέμιερ γενικά που έπαιζε πολύ στην Αγγλία. Μ' αρέσει που τα λες όλα και αυτά, μετά, οι ίδιοι, μίζοντας το. Ναι, περίμενε. Οι ίδιοι, την ξέρουμε την ιστορία, ρε φίλε. Ιστορία, οι ίδιοι ήρθαν και έφτιαξαν... Κάποιος την είπε όμως αυτή την ιστορία. Φυσικά. Την οποία εγώ την αμφισβητώ κάθετα. Οι ίδιοι έφτιαξαν... Μα δεν είναι κακό αυτό που λέμε. Όχι, εγώ την αμφισβητώ κάθετα. Δεν το λέω για κακό. Εντάξει, okay. Εγώ σου κανένας λέω δεν την έφτιαξε αυτή ήδη, την... Οι ίδιοι δημιούργησαν τα παιδιά τους να είναι πάνω στη Λίβερπουλ. Αστικός γι' αυτό μύθος. Και παρότι δεν η Λίβερπουλ τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν πρωταγωνιστεί στην Αγγλία του τύπου Manchester United να παίρνει ξέρω εγώ πόσους τίτλους. Παρ' όλα αυτά έχει περισσότερους οπαδούς στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια, Παύλε, συγγνώμη να το πω αυτό, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία καθότι γεννήθηκα πολύ αργότερα από αυτό. Αυτός δεν είναι ένας αστικός μύθος ο οποίος βολεύει τους ανθρώπους που δεν χωνεύουν τη Λίβερπουλ. Άκου τώρα, να σου πω εγώ την αλήθεια ότι μου. Εσύ κουνάς το χέρι. Κουνάς το χέρι. Ακριβώς, επειδή ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό το έχεις υιοθετήσει. Εγώ έγινα Λίβερπουλ την περίοδο που δεν είχε μεγάλη ομάδα, την περίοδο που ήταν τέλος πάντων μετά ούτε και εσύ μεγάλη ομάδα. Ούτε και εσύ είσαι Λίβερπουλ. Μόνο εσύ είσαι Λίβερπουλ. Φαίνεται. Όταν η Λίβερπουλ δεν είχε μεγάλη ομάδα. Η Λίβερπουλ είναι μεγάλη ομάδα, φίλε. Πετυχημένες χρονιές. Έχουμε έναν φανατικό οπαδό της Λίβερπουλ. Εδώ κοιτάτε έναν, τον αντικειμενικό. Έναν πανηγυρτζή. Ένα πανηγυρτζή οπαδό της Λίβερπουλ. Θα κλείσω το live. Και έναν αντι-Λίβερπουλ. Όπως βλέπετε θα το κλείσω. Κάτσε ρε, περίμενε φίλε. Ραδιοφωνικό και διαδικτυακό bullying. Να βάλουμε τίτλους. Για να μπορούμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Εγώ είμαι ο πανηγυρτζής. Ναι. Εγώ είμαι αντιλίβερο που λες ο πανηγυρτζής σύμφωνα με τον Παύλο. Και ο Παύλος είναι ο Λίβερο. Το δέχομαι. Όχι, δεν υπονοήσα κάτι τέτοιο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Εσύ θες να κατηγοριοποιήσεις. Στεάω Βαρσελόνα. Οι Ρουμάνοι το πρώτο τους και μοναδικό τους. Ήρωας του Καντάμ. Έπιασε 4 πέναλτι. Ναι, στα πέναλτι. Ο τελικός ο οποίος έγινε στο παλιό γήπεδο της. Της Σεβίγια. Όχι, ακόμα αυτό έχει. Τώρα μόνο σαν τη Βιγουάν. Ναι, στο παλιό. Γιατί πες την ανακατασκευή. Ανανέωσης, ναι. Okay. Το πρώτο τρόπαιο της μεγαλύτερης ομάδας Σιβηρικής Χερσονήσου, το έχω πει ξανά και ξανά. Ποια Ρεάλ και ποια Μπαρσελόνα, ρε φίλε. Γραφικός. Αν εξαιρέσεις. Ρε φίλε, μέχρι το. Περίμενε. Γιατί με κοιτάς έτσι. Μέχρι το 2005 λέγατε Ρεάλ, μετά Πόρτο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ποια Μπαρσελόνα μέχρι το 2005, ρε φίλε. Που είχε ένα Champions League παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να σχολιάσει. Δεν το πιάνει. Λοιπόν, η Πόρτο κέρδισε 2-1 την Bayern Μονάχου το 86-87. Έτος το οποίο, επειδή το πήρε η Πόρτο, έκανε και εμένα ο πατέρας μου. Έτσι από εκεί εμπνεύστηκε και δημιούργησε ένα. Απίστανο γκολ με τα κουνάκια ο Ραμπάχ Μαντζέρ. Ακριβώς από αυτό το γκολ εμπνεύστηκε και δημιούργησε εμένα και από εκεί και πέρα δημιούργησε και έναν οπαδό της Πόρτο. Έτσι για να τα λέμε όλα. PSV, Μπενφίκα, στην πρώτη χρονιά ζωής μου. Η Μπενφίκα έφαγε φάπα στον τελικό. Έτσι. Η αιώνιοι φαπαδόροι της Πορτογαλίας. Η PSV πήρε το πρώτο της και τρίτο ομάδας Ολλανδικής. Έτσι. Στα πέναλτι. Ναι, 0-0 είναι η κανένα. Άθλιο μάτς. Ακόμα καταργιόμαστε εκείνη την βραδιά που μαζευτήκαμε σε σπίτι φίλου για να δούμε το παιχνίδι. Κοίτα, το ξενέρωμα ήταν τεράστιο. Έχω όμως 0-0 πιο μετά, θα το δούμε, που ήταν ματσάρα. Έτσι. Και από εδώ και στο εξής ξεκινάει αυτό που λέμε η εποχή των Ρωσονέρι. Α, νόμιζα πήγες να πεις άλλη εποχή. Η εποχή των Ρωσονέρι. Από εδώ ξεκινάει η εποχή Μπερλουσκόνη. Ναι. Έτσι. Η αυτοκρατορία Μπερλουσκόνη. Πριν την είχε αγοράσει, αλλά εκεί είναι τα χρόνια που. Ναι, αλλά από εδώ είναι πήρε το χρόνια που το πρώτο είχε δημιουργηθεί η ομάδα, οπότε άρχισε να κατακτάει. Αυτή είναι βασικά η εποχή στην οποία ξανααλλάξε το ποδόσφαιρο. Η εμφάνιση της Μίλαν του Σάκη με τους τρεις Ολλανδούς. Ακριβώς. Επανακαθόρισε την μπάλα. Ήταν η καλύτερη εικόνα που έβγαλε προς τα έξω σε συλλογικό επίπεδο το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς κυριαρχούσε με μεταγραφές, με όλα τα ονόματα εκεί η δεκαετία 80-90, όλοι ήθελαν να πάνε να παίξουν στην Ιταλία. Σωστό. Και είναι και ένας από τους λόγους που στα 90's
είχε, ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα. Εννοείται. Στον κόσμο το. Εννοείται. Το κάλτσιο. Δεν είναι, όχι το καλύτερο. Αυτό το οποίο τραβούσε τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, το πιο ακριβό. Εντάξει, είχε πολύ χρήμα. Μίλαν Στεάουα 4-0 στο Καμπνού με τη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Δίπλα είναι εδώ, να μιλάνε, Βαρκελόνη. Φίλε, 80.000 η αλήθεια είναι ότι είναι γύρω, πρέπει να είναι γύρω στις 8 το ώρες. Ξέρω από πρώτο χέρι. 80.000. Ναι. Το ξέρω από πρώτο χέρι, άνθρωπος που πήγε εκεί και ζούσε πολλά χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλή του ώρα, εκεί που είναι, να μου τα εξιστόρισε όλα. 300 πτήσεις σε ένα 24ωρο. Μάλιστα. Προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της, όχι δεύτερο, μόνο της Βαρκελόνης, αλλά και όλων των γύρω περιοχών. Repeat Milan την επόμενη χρονιά, κερδίζοντας την Μπενφίκα με 1-0 στην Βιέννη. Από εκεί και πέρα το 90-91 ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει το πρώτο του ευρωπαϊκό στα πέναλτι με την Μαρσέη και έρχεται η Μπαρσελόνα. Όχι μέχρι τόσο τότε... χάλια 0-0. Χάλια μεν, αλλά όχι τόσο χάλια. Υπάρχει και ένα πολύ καλό 0-0 όμως μετά στον Ιταλικό εμφύλιο. Θα το δούμε 2002-2003. Ναι. Όπου είναι ένας από τους top 3 αγαπημένους μου τελικούς. Και έρχεται μετά με τον γκολ του Κούμαν η Μπαρσελόνα που μέχρι Wembley. Τότε τη λέγανε Πανιόνιος της Ευρώπης. Θα τα λέμε στο όλα. Wembley. Στην Αγγλία, ναι. Για να πάρει το πρώτο της ευρωπαϊκό και μοναδικό της μέχρι την εποχή Ροναλντίνιο. Θέλω να κάνω μια εξομολόγηση. Δεν υπάρχει Μπαρσελόνα μέχρι τότε για το. Δεν ήξερα ότι η Μπαρσελόνα το είχε πάρει απέναντι στη Σαμπτόρια. Έτσι, δεν ήξερα ότι η Σαμπτόρια έχει παίξει τελικό του Champions League. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Καταρχάς ήταν και η ομάδα, οπότε είμαι παράδεκτος. Λοιπόν, ραδιοφωνικά και παράδεκτος. Γιατί μάλιστα. Κάνω εδώ την παύση, γιατί από εδώ και κάτω ξεκινάει το Champions League. Μάλιστα. Έτσι. Μέχρι τότε ήταν πρωταθλητριών, ήταν νοκάουτς και τα λοιπά. Έρχεται η UEFA, κάνει αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή, γιατί βάζει μέσα ομίλους, δημιουργεί σιγά σιγά περισσότερες ομάδες φέρνοντας δευτεραθλητές, τριταθλητές, δημιουργεί groups δυναμικότητας, όλα αυτά τα τηλεοπτικά, τα όλα bonus. Όλα αυτά έχουμε γνωρίσει τώρα, τα bonus, και δημιουργείται τότε. Παίζεις ομίλους, παίρνεις τόσα, προκρίνεσαι, παίρνεις άλλα τόσα κλπ. Μετά από μια τριετία, τετραετία ναι, ξεκίνησαν. Ναι, ναι, αλλά εκεί οραματίστηκε ότι κοιτάξτε, πάμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Να θυμίσω ότι τότε υπήρχε και το UEFA και UEFA, το κύπελο κυπελούχων. Μετά Europa League και υπήρχε και το κύπελο κυπελούχων. Όπου πολλές ομάδες ήταν πάντα οι κυπελούχοι ή οι φιναλίστ. Ανάλογα γιατί ο κυπελούχος μπορεί να επέλεγε να παίξει κάπου αλλού αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε, ή αν ήθελε να παίξει στο. Όχι, ομάδες που έκαναν το double έδιναν δικαίωμα συμμετοχή στο κυπελούχο. Στο φιναλίστ, ναι. Η Μαρσέη έρχεται να πάρει με τον νεότερο αρχηγό που έχει σηκώσει ποτέ Ευρωπαϊκή Κούπα, τον Didier Deschamps. Ήταν 24 νομίζω, αν θυμάμαι με καλά. Με την κεφαλιά του Μπαζίλ Μπολί. Σωστό, κερδίζει 1-0 τη Μίλαν και την ίδια χρονιά το καλοκαίρι υποβιβάζεται. Με το σκάνδαλο Μπερνάρτα. Λόγω και τα λοιπά. Πρόσεξε. Ναι, ναι. Δηλαδή προσέξτε κάκαλα τώρα η Γαλλική Ομοσπονδία. Τον πρωταθλητή Ευρώπης τον υποβιβάζει. Και δεν του ρίχνει ένα μείον 5 έτσι, ένα μείον 10 και άντε δεν πειράζει. Επειδή δεν είχε φάκελο. Έτσι. Αυτό, τα λέμε και αυτά. Μπράβο, την πετάς σπόντα. Πολύ ωραία. Τα λέμε και αυτά. Πολύ ωραία σπόντα. Στη συνέχεια έρχεται η Μίλαν να δημιουργήσει οπαδάκια στην Ελλάδα καθότι κερδίζει την Μπαρσελόνα με 4-0. Έτσι. Αυτό το είδαμε στο καψίμι. Σωστό, εσύ είσαι φαντάρος τότε. Μπράβο. Ο δεύτερος τελικός που έγινε στην Ελλάδα, πάλι με ιταλική στο ομάδα. Στο καψίμι το είδαμε αυτό το 1994. Και ο Άγιαξ κερδίζει την Μίλαν με 1-0 την επόμενη χρονιά στην Βιέννη. Ο Άγιαξ των μικρών τότε. Γιατί πραγματικά, καταρχάς είναι. Με τον γκολ του Πάτρικ Κλούιφερτ. Σωστό, είναι ο νεότερος σκόρερ σε τελικό. Ήταν 18,5 και κάπου εκεί. Και η μικρότερη σε μέσο όρο ενδεκάδα που εμφανίστηκε σε τελικό. Τώρα μιλάμε έτσι για Ντεμπούρ, για Ράικαρτ. Ντεμπούρ ή Ράικαρτ. Καταρχάς παίρνει. Κάτσε, περιμένε, αδέρφια Ντεμπούρ, Φαντεζάρ. Ο Ράιζίγκερ. Ο Σέντορφ. Κλάιφερτ. Ο Νουάνκο Κανού. Ο Σέντορφ. Κλάνε Σέντορφ. Ο Ντάβιτ. Μιλάμε τώρα για παικταράδες. Η ενδεκάδα του Άγιαξ εκείνο το παιχνίδι τροφοδότησε όλη την Ευρώπη. Φάντερ Σαρτ, Ράικαρτ Μπλίντι 2 back, Ραϊζίγκερ, Φραν ντε Μπουρ, ο οποίος έπαιζε αριστερά, όχι ο Ρόναλντο αδερφός του. Ναι. Όβερμαρς, ο οποίος μετά Άρσεναλ κτλ. Σέντορφ Ντάβιτ στα χαμπ, μπροστά του ο Γιάρι Λιτμάνεν, ο Φίνιντι, και αυτός είχε πάει νομίζω στην Ισπανία. Ο Ντε Μπουρ και ο Όβερμαρς.
Και στον πάγκο είχε Μπογκάρτε, Νουάνκο Κανού, Πάτρικ Κλούιφερτ και προπονητή το Λουίς Φαν Γκάλ. Προσοχή. Ψάξτε να δείτε σε ποιες ομάδες και τι τίτλους έχουν σηκώσει οι 14 από τους 16. Ο Ντάβιτς είχε πάει Γιούβε μετά που είχε πάει τρεις συνεχόμενους τελικούς. Ο Όβερμαρς και όλοι αυτοί πήγαν Μπαρσελόνα και Blind, τα λοιπά. Όλοι. Προσοχή. Ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League είναι ακόμα ο Νουάνκο Κανού. Ήταν 18 τότε. Έτσι είχε μπει ως αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή του Λουίς Φαν Γκάλ, ο Πάτρικ Κλούιφερτ, και αυτός. Έτσι, έβαλε τον γκολ και αυτός ο μικρότερος σκόρερ. Και υπάρχει σε αυτή την ενδεκάδα και ο παίκτης ο οποίος το έχει πάρει με τις περισσότερες διαφορετικές ομάδες. Είναι ο Κλάν Σέντορφ που το πήρε τότε με τον Άγιαξ και συνέχεια με Ρεάλ και δύο φορές με Μίλαν. Έτσι έχει τέσσερις, ο οποίος είναι 42. Δεν είναι μεγάλος. Δεν παίζει, είναι στην Ντεπορτίβο προπονητής. Αλλά προχθές, μέχρι πέρσι στη Βραζιλία. Πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Σταμάτησε απλά, είχε κάνει στη Μίλαν προπονητής κτλ. Ναι, για να μην κολλήσουμε, πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια, η Γιουβέντους παίρνει. Και από εδώ είναι που ξεκινάω εγώ προσωπικά να παρακολουθώ το Champions League τέλος πάντων. Από εκεί που θυμάμαι. Τέλος πάντων, τον εαυτό μου να παρακολουθώ σταθερά τα παιχνίδια του Champions League. Αυτό στη Ρώμη είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Η Juventus παίρνει. Στη Ρώμη έχει γίνει, σωστά. 1-1 κερδίζει τον Άγιαξ στη χρονιά που έδιωξε τον Μπάτζο για να κρατήσει τον Ντελ Πιέρο. Και γενικότερα η Juventus έκανε από εκεί και πέρα την μεγάλη ομάδα του Μαρσέλο Λίπη. Έτσι, αυτή ήταν η ομάδα που καθιερώθηκε, ας πούμε, σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Έχω μια διαφωνία ως προς ποιος την έφτιαξε την ομάδα. Α, εντάξει, αλλά ο Πολ Νιούμαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου ήταν. Ναι, εκεί. Έχω μια διαφωνία ως προς το ποιος έφτιαξε αυτή την ομάδα. Δεν ήταν προϊόν. Εντάξει, πήγε ο άλλος όμως και το. Α, ποιος την έφτιαξε. Ποιος την έφτιαξε. Το ιατρικό επιτελείο της. Σωστό. Εντάξει, okay. Καλά. Έπεσε πολύ. Άμα υπάρχει κόμπλεξ, υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ. Δηλαδή, συγγνώμη. Είναι η μόνη ιταλική ομάδα που έπεσε το ιατρικό επιτελείο. Απλά στην Ιταλία στα 90s. Εγώ δεν είπα ότι είναι η μόνη. Γιατί πιάνεσαι λάθος από αυτά που λέω. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί στα 90s είχαν τις πιο γυμνασμένες ομάδες, έχουν ακουστεί και σκάνδαλα. Μα δεν θα ξεχάσουμε αυτού. Τον Καναβάρο με την ενέσιμη πριν από το τελικό του ΕΦΑ. Πολλά, πολλά θα πούμε. Πολλά. Στην Ιταλία. Επόμενη χρονιά. Γινόταν της τρελής. Το παίρνει η Μπορούσια. Ωραίος τελικός αυτός. Ωραίος τελικός, μπράβο. Με πολύ ωραίο γκολ για τη Γιούβε με το τακουνάκι του Ντελ Πιέρο. Και ακόμα ωραιότερο με τον. Το μακρινό το σουτ. Ποιος το έκανε. Ο Ρίτλ. Ο Ρίτλ δεν το είχε κάνει. Για βάλει λίγο την εντεκάδα να τη δω, να σου πω. Ο Ρίτλι ή ο Ρίκεν που είχε μπει αλλαγή. Ναι. Η Μπορούσα λοιπόν κερδίζει τη Γιούβε, η οποία πάει και τρίτη φορά τελικό. Την τρίτη φορά που πήγε συνεχόμενα με τη Ρεάλ. Ήταν καλύτερη, παρόλα αυτά η Ρεάλ ήταν πιο τυχερή με τον γκολ του Μιγιάτοβιτς και πήρε ένα τελικό το οποίο πραγματικά στη Γιούβε δεν θυμούνται πώς το έχασαν. Να πω ότι αυτός ο τελικός με την Ρεάλ Μαδρίτης είχε προπονητή τον Γιουπ Χάινκες, ο οποίος ήταν φέτος προπονητής της Μπάγερν, η οποία αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σωστό. Και ο οποίος Χάινκες λίγα χρόνια αργότερα το παίρνει με την Μπάγερν. Μπήκε στο κλαμπ των προπονητών, οι οποίοι το έχουν πάρει με διαφορετικές ομάδες. Μαζί με Αντσελότη, μαζί με Έρνστ Χάπελ. Μουρίνιο. Σωστό. Νομίζω 5 είναι όλοι. Χάνουμε έναν, δεν πειράζει. Σιγά το τα αυγά, κανένας παλιός θα είναι. United πήρε το πρώτο της με τον Sir Alex Ferguson το 98-99 στο περιβόητο Tremble με τους Μπέμπιδες. Εκείνο τον τελικό, δεν θα ξεχάσω, βλέπαμε ένα παιχνίδι 90 λεπτά, δεν υπήρχε Man U, είχε μια κρατεά τότε με Effenberg Bayern. Και... Ποιος Effenberg, υπήρχε μέσα Λόταρ Ματέος. Ναι, έτσι. Θέλω να σου πω, ο αρχηγός ήταν ο Effenberg, όχι, νομίζω ήταν ο Effenberg. Ή ο Ματέος ή ο Έφενμπρεκ. Ένας από τους δύο. Δεν έχει σημασία. Και γίνεται το σκηνικό με Σέριγχαμ και Σόλσκερ στις καθυστερήσεις. Τι παικταρά. Σούπερ Μάριο Μπάσλερ. Τι παικταρά. Βλέπω τώρα την 11η. Δεν στο Μάριο Μπάσλερ. Όλιβερ Κάν κατά τα δοκάρια. Ματέος σε ρόλο λίμπερο. Έτσι. Ναι. Ήτανε, από τις έπαιζε... τελευταίες χρονιές που. Ναι, ρε φίλε, γιατί έπαιζε και center back και μπορούσε να πάει να γίνει ο αμυντικός χαφ. Ο οποίος βγήκε ως αλλαγή και έφαγε τα δύο γκολ η United στο 91 και στο 93. Είναι από τους συγκλονιστικότερους τελικούς για το τέλος του. Έτσι, για το επικό του τελείωμα. Όχι τόσο για τον αγώνα. Ο αγώνας δεν ήταν τόσο καλός.
Έτσι. Βλέπω απλά Γιάνκερ, το, εκείνο το θηρίο που είχε μπροστά το καραφλό. Ναι. Πραγματικά. SS. Από τα SS. Βγαλμένο. Ο Ζίγκλερ, ο Έφεμπεργκ με τον Γέρεμις. Έτσι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Ο Κουφούρ, ο οποίος έπαιξε για μια δεκαετία στην Bayern. Ένα πολύ καλό center back. Γενικά, πολύ καλή ομάδα η Bayern του Ότμαρ Χίτσφελ τότε. Η οποία έπεσε πάνω στον απίστευτο τότε Ole Gunnar Solskjaer, ο οποίος μπήκε στο 80 και ουσιαστικά με τη μία κεφαλιά, νομίζω και στο δεύτερο γκολ είχε μπλοκή. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, το πρώτο τσαφ που κάνει για να γυρίσει η United και να το πάρει με 7-8 παιδιά από τις ακαδημίες. Έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά, η πρώτη μεγάλη δουλειά του Sir Alex Ferguson που έκανε το τρέμπλ εκείνη την σεζόν. Στη συνέχεια η Real τον Γκαλάκτικος από εκεί και πέρα, ναι. Έτσι, ήταν η δεύτερη χρονιά του και τώρα προέδρου της Ρεάλ. Η δεύτερη χρονιά του Ζιντάν ήταν. Ναι, αλλά ήταν και η δεύτερη χρονιά του Σάνθ, Λορέζο Σάνθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ. Μπράβο, ο οποίος είχε πει ότι θα φέρει το Φίγκο και δεν τον πίστευε κανένας και τον έφερε. Μια χαρά, είχε συμφωνήσει μαζί του. Εκείνη η Ρεάλ με Κασίγιας, Ελγκέρα, Καράνκα, Κάμπο, Ρομπέρτο Κάρλο, Αλγκάδο και από εκεί πέρα Μακμάνα, Μαρεδόνδο, Ραούλ, Αναγκά, Μωριέντες και τα λοιπά. Λίβερπουλάκες κι αυτός. Ναι, απέναντι στον Ντελμπόσκε και μια πολύ καλή Βαλένθια, η οποία δεν τα κατάφερε λόγω... Είχε βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Μακμάνα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, εκείνο το... Ωραίο, ωραίο. Τι ήταν, σαν ψαλιδάκι μπροστά όμως, όχι ανάποδο. 3-0 η Real λοιπόν τη Βαλένθια. Τρέκτορ Ραούλ Κούπερ. Η Βαλένθια ξαναπάει, μπράβο, ξαναπάει τελικό. Και ξαναχάνει στα πέναλτι. Ξαναχάνει στα πέναλτι με... σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να το είχε κερδίσει. Σωστά, σωστά. Έχασε ο Ζάχοβιτς, θυμάμαι. Κάτσε να τα δω. Έχασε ο Ζάχοβιτς, ναι. Έχασε ο Μεντέο Καρμπόνι και ο Πελεγκρίνο, φίλε. Ναι. Πολύ ωραία ομάδα η Βαλένθια εκείνη του. Θα μπορούσε να έχει αποφύγει κουφά. Να πάει στα πέναλτι ούκο λίγες φορές, καθώς και τον γκολ το οποίο δέχτηκε. Δεν θυμάμαι ποιος το βάλε της Μπάγκεν για να δω λιγάκι. Στην Μπάγκεν τον γκολ ο Έφεμπεργκ. Πέναλτι. Ναι, και το γκολ ήταν που όλα δέχτηκε, πέναλτι. Ναι, το γκολ που δέχτηκε ήταν μια γελία αντίδραση της άμυνας. Ναι. Κρίμα για τη Βαλένθια, και η οποία είχε την δυνατότητα. Τελικό, έχει μείνει στην ιστορία μετά το πέρας του τελικού. Η σκηνή όπου ο Όλιβερ Καν παρηγορεί τον Σαντιάγο Κανιθάρες, ο οποίος είναι πεσμένος στα γόνατα. Πολλοί νομίζουν ότι ο Κανιθάρες κλαίει επειδή έχασε το Champions League. Όχι, έχασε τη μητέρα του και του το είπανε την στιγμή που τελείωσε ο τελικός. Περιμένανε... Ναι, για να μην επηρεάσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα. Οκ, okay, αυτό είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλή είδηση. Είναι καλό info που είχες. Όντως, ενδιαφέρον. Την επόμενη σεζόν, ξανά η Ισπανική ομάδα, η Ρεάλ απέναντι στην Bayer Leverkusen με το περιβόητο goal. Με το γυριστό του Ζιντάν. Ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι το προσπάθησα πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια να κάνω ένα τέτοιο γυριστό και δεν μπόρεσα. Ήτανε one of a kind και, ναι. Και γενικότερα της έμπνευσης. Το θυμίζω από αριστερά σεντρούλα του Ρομπέρτο Κάρλος και γυριστό με το αριστερό έξω την περιοχή στο γάμα κατευθείαν καληνύχτα, ναι, από τον η Leverkusen εκείνης της χρονιάς. Εξαιρετική είχε πάρει το τίτλο Neverkusen, γιατί ναι. Τα χάσε όλα. Ήταν στο τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, τον έχασε, έχασε τον τίτλο στη Γερμανία. Τελευταία αγωνιστική. Και έχασε και ναι. το πρωταθλητήριο. Είχε φοβερή ομάδα με Μπάλακ, έτσι. Με Μίκαλ Μπάλακ, σωστά. Και τον Κλάους Τοπμέλερ, έτσι, πολύ ωραία. Με Γιλντιράι Μπαστούρκ, το δεκάρι. Ο Νέβιλ ο κοντός, ο Όλιβερ Νέβιλ, σωστό. Ο Ράμελοφ, ο Πλασέντε, ο Λούσιο. Ένας από τους αγαπημένους μου Βραζιλιάνους, καθώς είμαστε και φόλα Βραζιλιά, κεντρικούς αμυντικούς, ο Λούσιο. Ο οποίος είχε την ευκαιρία να το πάρει με την Ίντερ. Πήγε μετά στην Bayern. Ναι, το πήρε με την Bayern. Όχι, νομίζω. Όχι. Με την Bayern δεν το πήρε. Το πήρε με την Ίντερ όμως. Και από εκεί και πέρα, για να πάμε και σε ένα διαλυματάκι γρήγορο, για μένα ο καλύτερος τελικός χωρίς γκολ. Το βάζω αυτό σαν υποσημείωση. Ήταν ένας τελικός ο οποίος δεν είχε γκολ. Είχε πάρα πολλές φάσεις και είχε μέσα παίκτες θρύλους. Έτσι. Είναι ο επόμενος. Είναι ο τελικός του 2002-2003, είναι Juventus Milan, με τους δεύτερους να κατακτούν το τρόπαιο στα πέναλτι. Απλά εντάχει να πω, Buffon,
Τουράμ, Τούντορ, Φεράρα, Μοντέρο, οι παίκτες πίσω για την Γιούβε. Καμορανέζη, Τακινάρντι, Έντγκαρ Ντάβιτ, Τζαμπρότα και Ντελπιέρο Τρεζεγκέ ή Τρεζενεκέ, όπως έλεγε ο Μανόλο. Έτσι. Και από την άλλη, η Μίλαν, που για μένα είναι η τετράδα στην με άμυνα. Τους, α, όχι, όχι μόνο στην άμυνα. Γενικότερα. Θα σου πω στα χαφ. Γιατί στην άμυνα. Στην άμυνα με τα Κούρτα, ναι, στα Μαλτίνη, Καλάτζε. Ναι, πολύ καλή τριπλέτα. Με Σερζίνιο μετά να προστίθεται ως αριστερό μπακ. Ντίντα κατά από τα δοκάρια που για μένα ήταν κουνέλα, αλλά οκ, okay, πάμε. Ήταν... Σε αυτό το τελικό όμως ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν εξαιρετικός, και... αλλά γενικά ήταν ο χειρότερος ενδεκάδατος παίκτης εκείνης της ομάδας. Και από εκεί και πέρα για μένα είναι η καλύτερη τετράδα κεντρικών χαφ, οι οποίοι ουσιαστικά η Μίλαν έπαιζε χωρίς εξτρέμ, χωρίς πλαϊνό, χωρίς πλάγιο μέσο, γιατί οι τέσσερις τους μπορούσαν να παίξουν παντού. Έτσι, και κυρίως γιατί η μπάλα από τις ποδάρες τους. Γιατί ήταν παιχταράδες, πήγαινε παντού. Ο Γκατούσο ήταν το μηχανάκι από πίσω ακριβώς. Για να οργώνει. Όργωνε. Και οι άλλοι έραβαν. Έτσι, Κλάρενς Σέντορφ, Αντρέα Πίρλο και Ρουί Κώστα. Μπροστά σε Σεφσένκο. Ο αγαπημένος μου Πορτογάλος παίκτης. Ο οποίος είχε φύγει από τη Φιωρεντίνα για να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Βασικά είχε πει ότι ήθελε να πάρει τρόπαια γενικότερα. Γι' αυτό έφυγε από τη Φιωρεντίνα και δικαιώθηκε έτσι. Γιατί και πρωτάθλημα πήρε και Champions League. Λοιπόν, διάλειμμα να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός του Αλληλούια είναι τα έπλα Παπαϊωάννου, τα οποία τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας. Και επίσης, το ματσάρισμα συνεχίζεται στο UEFA Champions League και στη σελίδα της Pepsi. Μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε απίθανα δώρα όπως αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου αλλά και κονσόλες για να ζεις τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα διαγωνισμός της Champions League από την Pepsi. Διάλειμμα γρήγορο, επιστρέφουμε με γνώμες ανθρώπων έτσι που έχουμε μαζέψει κάποια τηλέφωνα πολύ δυνατά. Εσείς μπορείτε 23-10-287-888 να βγείτε στον αέρα να πείτε έτσι εντάχει όπως βγήκε ο φίλος πριν την άποψή σας, τον αγαπημένο σας τελικό. Τον αγαπημένο σας τελικό και ποια ομάδα θα το πάρει σήμερα. Σωστό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε λοιπόν και στο τελευταίο μισάωρο έχουμε αφήσει ηχητικά. Για να παίξουμε, δηλαδή μέχρι τις 9, να παίξουμε από τους τελικούς που αφήσαμε. Δηλαδή από το 2004 και μετά να δούμε τι έγινε, να τα δούμε έτσι πιο όμορφα. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ρυθμούς όπως είπαμε Champions League. Τελικού σήμερα η Real, νομίζω η Real είναι γηπεδούχος, έτσι δεν κάνω λάθος, απέναντι στην Liverpool στο Κίεβο. Επίσης τώρα επειδή είδα μια φωτογραφία, πραγματικά υπάρχουν κάποιες θέσεις στο Κίεβο που βλέπεις μόνο το 1/5 του γηπέδου γιατί έχει πραγματικά τείχο. Υπάρχουν πολλά, κυκλοφόρησε ως, πώς θα το πω τώρα, viral, τέλος πάντων στο ίντερνετ, ότι υπάρχουν πολλά απούλητα εισιτήρια της Real. Εισιτήρια τα οποία επέστρεψε. Τα οποία επέστρεψε Real. Γιατί όμως τα επέστρεψε, το ξέρεις? Τα επέστρεψε διότι άλλοι μπορεί να μην περίμεναν να φτάσουν τελικό. Τέλος πάντων, όλοι κινήθηκαν για να βρουν διανυκτέρευση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Η εσκροκέρδεια, η οποία έγινε ρεπορτάζ ήδη από τα μέσα σχεδόν όλης της γης, η εσκροκέρδεια που παρατηρείται στο Κίεβο έχει χτυπήσει, όχι κόκκινο, άλικο. Και νομίζω ότι θα σου του αίματος. Και νομίζω ότι η UEFA θα βγάλει κάποια ανακοίνωση μετά τον τελικό. Έχουμε για όλη φίλο... αυτή την ιστορία. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ουσιαστικά επιστράφησαν πάρα πολλά εισιτήρια. Κάνουμε πες, ένα time out και καλησπερίζουμε στην παρέα μας τον Παύλο Φωτόπουλο, ο οποίος είναι Έλληνας, οπαδός της Liverpool και ο οποίος ζει, κατοικεί και εργάζεται στο Liverpool. Καλησπέρα Παύλο. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για... όπως ακούτε. Πες μας λίγο πού βρίσκεσαι δρόμους. Αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι σε έναν δρόμο που λέγεται Hanover Street. Είμαι στο κέντρο του Liverpool. Ο κόσμος έχει κλείσει όλο το κέντρο. Είναι όλοι έξω, έχουμε 24 βαθμούς. Φανταστική ατμόσφαιρα. Και όλοι ετοιμάζονται για το μεγάλο παιχνίδι. Να φανταστώ ότι σήμερα στην πόλη του Liverpool θα υπάρχουν μόνο είτε χαρούμενοι άνθρωποι είτε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ναι. Κάπου... Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι θα είναι χαρούμενοι. Στο εμείς θα προτιμήσουμε οι χαρούμενοι να φοράνε κόκκινες μπλούζες. Ναι. Και ο πανίτης Everton Liverpool είναι σήμερα. Είναι μάλιστα. Όλοι είναι Liverpool σήμερα.
ο κόσμος προτιμάει εκεί στην, στην πόλη να δει το παιχνίδι σε μπαρ έξω, για να υπάρχει έτσι και ένα διαφορετικό κλίμα, ένα κλίμα γιορτής στους δρόμους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε 24 βαθμούς όπως είπα. Έχει κάνει μια καταπληκτική μέρα και σήμερα. Ο κόσμος ακούτε τι γίνεται. Αν και έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, το Άνφιλντ είναι γεμάτο. Υπήρχε κάποια είσοδος βέβαια και οι περισσότεροι προτιμήσαμε να έρθουν εδώ λόγω και της ημέρας, λόγω και του καιρού και να το απολαύσουν στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή να ξέρεις ότι τα παιδιά στο κλαμπ εκεί στη Βερία, σε 4, ο Χρήστος, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος ο Ματζιούκης, όλοι είναι επιποδός πολέμου και, λοιπόν, και ακούγονται σας μέχρι ακούνε. Εδώ. Έτσι βγήκα λίγο στο μπαλκόνι πριν στο διάλειμμα και ακούγονται μέχρι εδώ τα, τα πανηγύρια, τέλος πάντων τα συνθήματα. Προεόρτια λέμε. Έτσι τα προεόρτια. Είμαι σίγουρος να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους εκεί, σε όλο το κλαμπ. Και στα παιδιά φυσικά που έχουν πάει στο Κίεβο, δεν ξέρω αν μας ακούνε, και στο Στράτο και σε όλους που κάνουν καταπληκτική δουλειά στο κλαμπ. Ειδικά αυτό που έχουν κάνει στη Βέρεια είναι ένα στολίδι και για τη Θεσσαλονίκη και για τον κόσμο της Λίβερπουλ. Και να ευχηθώ να είναι και αυτοί χαρούμενοι στο τέλος σήμερα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, και εγώ προσωπικά, Παύλε, συνεννόματε, και εγώ θα ήθελα να το ζήσω έτσι το έκτο. Έχω ζήσει δύο πολύ συγκλονιστικούς τελικούς και θα ήθελα έτσι να τριτώσουν αυτοί οι συγκλονιστικοί τελικοί. Το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ είχα έρθει για 20 μέρες το 2005. Το ξανασηκώσαμε και ήμουν εδώ και το διασκέδασα με όλη μου την ψυχή. Ελπίζω ότι θα είναι η δεύτερη φορά. Παύλο, ερώτηση τώρα επί προσωπικού. Πήγες στο Λίβερπουλ επειδή σε Λίβερπουλ ή τέλος πάντων συγκυριακά ήταν η εγκατάσταση στην περιοχή? Όχι, ήρθα μόνο και μόνο γι' αυτό, γιατί η δουλειά που βρήκα στην Αγγλία ήταν στο Νότιχαμ και τους είπα έχετε μαγαζί και στο Λίβερπουλ ή στο Λίβερπουλ ή δεν πάω. Μ' αρέσεις φίλε, πραγματικά δηλαδή μετανάστης. Οικονομικός μετανάστης για την ομάδα. Ποδοσφαιρικός μετανάστης. Παύλε, κάτι ακόμα. Θα υπάρξει. Θα υπάρξει εκεί στην πλατεία που είσαι κάποια γιγαντοθόνη, φαντάζομαι, εκεί θα μαζευτεί κόσμος κτλ. Δυστυχώς δεν έχουν βάλει σε δημόσια θέα γιγαντοθόνες. Είναι μόνο μέσα στη ΣΠΑΒ, στο Ιχο Αρίν, που είναι το μεγάλο στάδιο του Λίβερπουλ εδώ που γίνονται συναυλίες. Δυστυχώς έχουν εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο και τα περισσότερα έχουν είσοδο. Δυστυχώς. Όπως και στο Άνφιλντ. Δηλαδή ακόμα και μέσα, όπως και στο Άνφιλντ που υπάρχει 10 μήνες. Να φανταστώ ότι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας ή θέμα εκμετάλλευση, όπως είπες. Είναι καθαρά θέμα εκμετάλλευσης. Πιστεύω εγώ, γνώμη μου είναι αυτή. Λειτουργεί έτσι η κατάσταση, οπότε δεν ξέρεις ιδιαίτερα τον κόσμο, ο οποίος δυσαρεστήθηκε καθαρά και μόνο από τις υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων για τα αεροπορικά και για τα εισιτήρια για να πάνε στο Κίεβο. Έχανε πάρα πολλά χρήματα. Ξέρεις, υπάρχει και μια έτσι άλλη κατάσταση που λέει ότι εναντιώνεται σε αυτή την τόσο πια εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα από αυτά που αναφέρεις, οι υψηλές τιμές κτλ. Παύλε, εσύ που θα το δεις? Εγώ θα επιστρέψω σπίτι γιατί έχω μια κορούλα 2 μηνών. Α, ωραία. Ωραία. Γουρλούνα είναι, Παύλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, τα χαιρετίσματά μας και στο Λίβερπουλ. Να είστε καλά, χαιρετίσματα σε όλους. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία, πήραμε μια γεύση. Πήραμε πολύ καλό κλίμα από το Λίβερπουλ. Γενικότερα και η Hanover Street είναι νομίζω από τους κεντρικούς δρόμους. Είναι, ναι, είναι. Στο Λίβερπουλ. Να επαναλάβω την πολύ μεγάλη σχροκέρδεια. Ναι, ρε στο φίλε. Κίεβο. Απίστευτη. Το λέω γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κάποιοι είπαν ότι μέχρι 1000 ευρώ το βράδυ. Άκουσε για ξενοδοχείο σε δωμάτια της πλάκας. Έτσι. Άκου λίγο, ναι. Μιχάλη. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, τον οποίο προσπαθούμε τώρα να τον βγάλουμε, είναι λιγάκι δύσκολο να μας δώσει και κλίμα μέσα από το γήπεδο. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ναι, είναι στο Κίεβο. Προνόησε και έκλεισε εισιτήρια και διαμονή από το Σεπτέμβριο. Μην ξέροντας αν η Λίβερπουλ θα πάει. Ήθελε να πάει γενικά στον τελικό του Champions League. Όχι, ήθελε να πάει γιατί πάντα ως οπαδός της Λίβερπουλ κοιτάς να φτάσει μέχρι τον τελικό. Οκ, okay, το πίστευε και δικαιώθηκε. Λοιπόν, τα έκλεισε από το Σεπτέμβριο. Νορμάλ, μέσα στο κέντρο και τα λοιπά, όλα ωραία. Υπάρχουν και άλλα 3 παιδιά, τα οποία βρήκαν εισιτήριο,
Μαζί με άλλους δύο εκεί από το. Ξέρεις τιμές, περίπου, να δούμε πού κυμαίνονται. Άσε τις τιμές. Αυτό θέλω να σου πω ότι. Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν εισιτήρια από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, ναι. Κατάλημα έκλεισαν 50 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο. Ναι. Γιατί ακριβώς αυτές οι τιμές, η σκροκέρδια η οποία παρουσιάστηκε, ήταν απαγορευτική. Και φαντάζομαι θα πάνε μόνο για τον αγώνα, ας πούμε. Ναι, θα πάνε για τον αγώνα και. Θα επιστρέψουν. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Για πες. Γιατί να κλείσεις δωμάτιο μετά από ένα τελικό ποδοσφαιρικό. Γιατί κάπου πρέπει να πας, ρε φίλε, μετά. Κάπου πρέπει να αφήσει τα πράγματα. Θα κάτσει ένα δίμηνο. Επίσης οι πτήσεις δεν είναι. Δεν βολεύουν. Οι καλές πτήσεις δεν βολεύουν. Κοίταξε, έτσι θα πρέπει να πας και μια μέρα νωρίτερα. Κοίταξε, δεν υπάρχουν pubs και clubs εκεί πέρα. Ταξιδεύεις με αεροπλάνο, όταν ταξιδεύεις με αεροπλάνο, φίλε, κλείνεις δωμάτιο. Όταν είσαι πουλμανίσιος, δεν χρειάζεσαι δωμάτιο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι, ρε παιδί μου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, μετά από έναν ποδοσφαιρικό τελικό, βγαίνεις, πίνεις τα ντερά σου, έτσι κοιμάσαι όπου βρεις και στο δρόμο. Αμαλάχη, που λέει ο λόγος, και όταν ξυπνήσεις ή σε ξυπνήσουν, ξέρω εγώ, οι υπάλληλοι του Δήμου το πρωί της επόμενης μέρας, γιατί θέλουν να καθαρίσουν αυτό που έχει γίνει, παίρνεις το ταξί σου, το μετρό σου κτλ. Επιστρέφεις στο αεροδρόμιο κτλ. Φεύγεις κύριος. Τελικός Champions League. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν. Για μένα θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να γίνει η επιλογή των γηπέδων, όπως ακριβώς είναι η ίδια άποψή μου για το κομμάτι Μουντιάλ. Δεν μπορώ να ξαναδώ Μουντιάλ στην Αφρική, Βουβουζέλες, στην Κίνα και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Έτσι, δηλαδή το θεωρώ, δεν είναι θέμα ότι επειδή βλέπουμε μπάλα στην Ευρώπη και τα λοιπά να γίνεται στην Ευρώπη. Αντίστοιχα δεν μπορώ να βλέπω, θα το πω, ακόμα και στο Ολυμπιακό στάδιο, ο τελευταίος τελικός που έγινε, την νίκη της Μίλαν, έτσι, το 2007. Ναι, με τα δύο γκολ του Πίπο. Υπήρχαν άτομα τα οποία έμειναν έξω από τον τελικό ενώ είχαν εισιτήριο, το ξέρετε αυτό. Ναι. Μπήκανε μέσα υπεράριθμοι, μπήκαν άτομα χωρίς εισιτήριο γιατί δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε έναν σοβαρό τελικό. Ούτε αυτό δεν μπορούσαμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είμαστε για τέτοια. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Πάμε να είναι σύντομο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την εξωτική Οικουμένησα. Τι κάνετε, Γιώργος. Γεια σου, γεια σου φίλε, Γιώργο. Τι κάνετε, καλά. Όλα καλά, για πες. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το 13ο εδώ. Με μεγάλο χαλάο. Να το σου πω. Όπως κάνουμε το λίγο. Να ξέρεις ότι τα 30 με 45 δευτερόλεπτα ισχύουν. Οπότε πες αυτό που θες να πεις. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε το 13ο. Ωραία. Και είναι ιστορικό Σαββατοκύριακο γιατί θα περάσουν και οι Celtics, θα περάσουν και οι Rockets και όλα μαζί θα είναι ακριβώς το Αγίου Πνεύματος. Μια χαρά. Αυτά ήθελα. Οπότε μετά να φανταστώ θα γίνει και το Αγίου Πνεύματος. Ο αγαπημένος τελικός. Ναι, ο επόμενος Ρεάλ βασικά. Ο τέταρτος του χρόνου. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μ' αρέσει να κάνω. Μία γρήγορη δήλωσή σας, όπως είπαμε, για αγαπημένο σας τελικό Champions League και πρόβλεψη για το σημερινό. Άρα είμαστε 1-1 στις προβλέψεις σήμερα, έτσι. Κάτσε, έχουμε. Δύο τσακάλια πήραν τηλέφωνο. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα. Πώς θα με σταματήσει. Έξω γίνεται να πούμε. Να μην βγάλουμε άλλη γραμμή. Τη τρελή στο πανηγύρι από βροχή. Βρέχει φοβερά, οπότε προσοχή. Από βροχή και φωνές. Και φωνές, ναι. Πού είχαμε σταματήσει, στο τελικό το 0-0. Ωραία. Να πάρουμε τα. Πόρτο Μονακό 3-0. Ο πιο ξενέρωτος τελικός. Ξενέρωτος γιατί δεν είχε μεγάλο όνομα. Ever. Γιατί. Είχε, ρε φίλε. Δεν είχε τον Άκη το Ζήκο. Ναι. Ήταν η πρώτη συμμετοχή Έλληνα σε τελικό Champions League. Ας εξαιρέσουμε Παναθηναϊκός. Είχε πάει στο πρωταθλητριόν, όπως είχαμε πει. Ήταν ο πρώτος τελικός του. Ο πρώτος τελικός της Champions League. Ο Ζωζέ Μουρίνιο, που από εκεί και πέρα την επόμενη σεζόν πήρε τη μεταγραφή στη Τζέλσι για να γίνει ο Special One κτλ. Εκείνη η Μονακό ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με Λουντοβίκ Ζιουλί, με Μοριέντες, με Ροτέν, γενικά πολύ γρήγορη ομάδα. Είχε σκοράρει πάρα πολύ μέχρι να φτάσει εκεί. Ήταν το outsider. Και η Ρώμα, η Πόρτο, συγγνώμη, να μην ξεχνάμε, είχε αποκλείσει τη United. Έτσι. Είχε βγάλει πολύ μεγάλες ομάδες και ο Μουρίνιο είχε παίξει πάρα πολύ καλά. Και ήταν και μια γενιά της Πόρτο από ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάναν, ήταν στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία. Έτσι. Εκείνη μαζεμένη, η Πόρτο ήταν καλοί ρολίστες, αλλά ένας παίκτης ο οποίος φαινόταν και έκανε το πολύ πολύ μεγάλο μπαμ. Ο Ντέκο. Ο οποίος από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας και στην Μπαρσελόνα, νομίζω έδεσε κουτί δίπλα σε όλη αυτή την ομάδα, η οποία λίγα χρόνια μετά, δύο χρόνια ακριβώς μετά, πήρε και το δεύτερο της Champions. Παρουσίασε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε ποτέ η Μπαρτσελόνα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά έχουμε ίσως
τον πιο αξιομνημόν αυτό το τελικό Champions League, να μείνουμε εδώ, γιατί είναι και ο τελευταίος που έφτασε η Liverpool σε κατάκτηση. Ναι. Έτσι, το τονίζω. Η Μίλαν, η οποία έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Μίλαν τότε με την ομάδα που είπαμε πριν το διάλειμμα, που κέρδισε full extra. Εξαιρώντας, δηλαδή προσθέτοντας μάλλον, συγγνώμη, τον Κακά σε αυτή την ομάδα και τον Κρέσπο, ο οποίος ήταν ο μοναδικός του τελικός. Και το Σεφτσένκο. Ο Σεφτσένκο ήταν εξαιρετικό. Ο Σεφτσένκο προϋπήρχε και στο 2003. Και με τη Γιούβε ήταν. Ήταν Σεφτσένκο Ιντζάκη. Ναι, 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 ναι. Και εντάξει, είχε σταματήσει και ο Κωστακούρτα βέβαια. Έτσι ήταν, ναι. Ο Καφού. Εντάξει, εντάξει. Ήταν η ίδια ομάδα με Καρλίτο Αντσελότη. Τώρα, από την άλλη, η Liverpool που είχε πάει ως, ως outsider μέχρι τον τελικό, να το πούμε αυτό, είχε ένα γήπεδο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο ήταν βαμμένο Liverpool, έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι τα Βαλκάνια γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα, έχουν, ίσως η Liverpool είναι η... 20 παιδιά από το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης, από εδώ μόνο, βρήκαν εισιτήριο, έτσι, και πήγαν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Έτσι. Εγώ λέω ότι η Liverpool είναι από τις λαοφιλέστερες, αν όχι η λαοφιλέστερη ομάδα, τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Έτσι. Το οποίο είναι λίγο παράδοξο, αλλά τα Βαλκάνια είναι αυτά τα οποία συνήθως στηρίζουν και τα outsiders. Ξέρεις, η Liverpool τα τελευταία χρόνια παίζει ως outsiders στο Champions League. Και αυτός ο τελικός ήταν που δημιούργησε κι άλλους οπαδούς της Liverpool. Γιατί ήταν και ο τρόπος που το πήρε, έτσι. Να θυμίσω, 3-0 στο ημίχρονο. Με ειδικά το τρίτο γκολ, ένα τσίμπημα, αν θυμάσαι, του Κρέσπο, ένα καταπληκτικό γκολ. Όπου εκεί λες ότι τελείωσε, είναι τελείωσε η σφαλιάρα, ας πούμε, που τελειώνει τη Μίλαν. Είναι που ξεκινάς να βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο ξενερωμένος, όντας. Ότι τελείωσε. Ναι, Λίβερπουλ. Ναι, ήρθε το φαΐ στο ημίχρονο, έτσι, έτσι, και μετά το λες, λες τώρα να πιούμε καμιά μπύρα, ανταλάκιασα, τέλος. Αλλά έχει δηλώσει και ο Μαλντίνι ότι πήγαμε στα αποδυτήρια και πανηγυρίζαμε σαν να το έχουμε πάρει. Και αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Έτσι. Μπήκε η Λίβερπουλ μέσα στο δεύτερο ημίχρονο με ένα γκολ του Τζέραρτ. 11 λεπτά. Τζέραρτ, Σμίτσερ και το πέναλτι του Τσάμπι Αλόνσο. Το οποίο πέναλτι το χάνει και το βάζει ο ίδιος παίκτης στο καπάκι. Από εκεί και πέρα έχασε τρομερές ευκαιρίες η Μίλαν. Ο Ντούντεκ, ο οποίος, να τα λέμε όλα, ήταν ο παίκτης που έκραζαν όλοι οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Γιατί ήταν και λίγο λαθέρ. Έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση κυρίως, και φυσικά στα πέναλτι, εκεί όπου για την Μίλαν χάνει ο Σερζίνιο, ο Πίρλο και ο Σεφτσένκο, το τελευταίο πέναλτι ο Σεφτσένκο, για το 2-3 της Λίβερπουλ, με το Χάμαν, χάνει, Σισε, το χάνει πέναλτι, φίλε, Γιάννο Άρνερις, ναι. Το χάνει πέναλτι δεν μ' αρέσει, γιατί το βγάζει όχι, Ντούντερ, μόνος του έχασε ο Σερζίνιο. Που το στυλ out, ναι. Θεό, ναι. Οι υπόλοιποι δύο, πραγματικά, τους έπιασε κορόιδο ο Ντούντεκ. Λάθος μετάφραστη. Μίστηνε. Έτσι. Χαμένο. Ναι. Έτσι το λένε οι ξένοι. Ναι, ναι, εμείς το λέμε, το χάσε, το βγάλε και τα λοιπά. Τον μπερδεύουμε κανένα φορά. Είναι χαμένο πέναλτι, τέλος πάντων. Ο οποίος έκανε εκείνα τα περίφημα χορευτικά με τα πόδια. Όπως και ο Ρίσε προσπάθησε έτσι να στείλει την μπάλα εκεί που δεν πιάνεται και τελικά την έστειλε στο γήπεδο της Μπεσίκτας. Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ στον τελικό του 2005 πρέπει να είναι η πιο άκυρη εντεκάδα αυτό που κατέκτησε τον τίτλο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πλην Τσάμπι Αλόνσο και Στίβεν Τζέραρντ. Εντάξει, εγώ διαφωνώ εδώ πέρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι underdogs. Όχι, όχι, όχι. Ο Κάραγκερ είναι ίσως ο καλύτερος center back που έχει παίξει ποτέ στη Λίβερπουλ. Τι λες, βέ. Αν μου πεις για παλιούς. Καλύτερος ξυλοκόπος. Τι θα σου πω για παλιούς. Τα τελευταία 30 χρόνια, ρε φίλε. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι ούτε καν στους 5. Στα τελευταία 20. Ποιος είναι ο Κυριάκος. Φαντάσου δηλαδή. Φαντάσου. Φαντάσου, ο Κάραχερ, αν θεωρείται top center back για τη Λίβερπουλ, με τι επίπεδο υλικό ήταν αναγκασμένη αυτή η ομάδα να παίζει, ναι, λόγω των επιλογών της. Δεν διαφωνώ. Χίπια δίπλα του. Εντάξει, τώρα ο Χίπια, άμα ερχόταν ας πούμε στον Άρη, παίζει να του παίρνει τη θέση ο Κολτσίδας. Λοιπόν, ο Κολτσίδας της Λίβερπουλ ήταν ο Χίπια. Φίναν δεξιά, Τραωρέ αριστερά. Άλλο θέλω να πω. Λουίς Γκαρσία, ο οποίος πέρασε από τη... Περίμενε. Στο Παναθηναϊκό. Αυτό που είναι το σημαντικότερο και νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί είναι μία εντεκάδα που έχει μέσα έναν Πολωνό, έναν Ιρλανδό, ένα Φιλανδό, έναν από την Αφρική, δύο Ισπανούς, έναν Αυστραλό, ένα Τσέχο, ένα Νορβηγό και δύο Άγγλους, και πήρε κύπελο πρωταθλητριών. Ναι, ναι. Εθνική κόσμου, μεικτή κόσμου.
που λέμε. Μεικτή κόσμου, τρίτης επιλογής, φίλε. Κανονικά και με τον νόμο. Τρίτης επιλογής. Δεν υπάρχει παίκτη Χάρη Κιούελ. Αυτό είναι η μπάλα. Όχι. Δεν σου λένε υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Όχι, ρε, τι λες τώρα, Χάρη Κιούελ. Τώρα εδώ ταλέντο, διαφωνώ. Αλλά απάτη. Εδώ διαφωνώ, φίλε. Ταλέντο, αλλά απάτη. Εγώ τον Κιούελ το θυμάμαι και στη Λίτσα. Ο Κιούελ ήταν μια χαρά παίκτη. Δεν μπορεί όμως να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φτάσει την ομάδα του σε τελικό Champions League. Όταν ξεκινάς με τον Μπάρος να πας τελικό, έτσι. Ενώ άλλος έχει. Και στον πάγκο υπάρχουν. Σεφτσένκο. Και δεν συμμαζεύεται. Στον πάγκο υπάρχουν παίκτες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Κροατία, λοιπόν, την Γαλλία έχει, και την Τσεχία. Που έχει αυτή η ομάδα της Λίβερπουλ είναι ότι έχει Γκορ Μπίσκαν, Τζιμπρίλ Σισε και Λουίς Γκαρσία που περάσαν από τον Παναθηναϊκό. Και βοηθός του Ράβα Μπενίτεθ είναι ο Πάκο Ερέρα. Το ρεπορτάζ τον έχει μία ανάσα από τον πάκο του Σουπερλιγκάτου Άρη. Λοιπόν, μετά από αυτόν τον τελικό είναι ο τελικός όπου μνημονεύσαμε πριν με την Μπαρσελόνα του Ράικαρτ και του, πώς τον λέγα, τον Μπαϊτέρι. Έλα, κόλλησα τον το βοηθό του. Χένκ Τεν Κάτε. Ο Τεν Κάτε, μπράβο. Παϊτέρι τον λέω. Τεν Χάτεν που τον έλεγε ο Κωνσταντίνο. με έναν ετό. Βασικά ήταν ένας τελικός όπου κρίθηκε από την κόκκινη κάρτα του Λέμαρ στο 18ο λεπτό. Έτσι. Ναι. Δίκαιη κόκκινη. Για έναν αγώνευτο τερματοφύλακα, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Ο Γιένς Λέμαν, αν και τερματοφυλακάρα, ήταν δείγμα Γερμανού, Ανατολικό Γερμανού. Σίγουρα. Δεκαετία 80. Η σχολή Όλιβερ Κάν. Ακόμα χειρότερος. Και απίστευτα καλή όμως ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Γερμανοί. Εξαιρετική. Εκεί κάνει το λάθος. Η Μπαρσελόνα του Φαμπόμελ, του Εντμίλσον, του Ράφα Μάρκες μετά ήταν. Του Ροναλντίνιο. Ναι, ήταν σέντερ μπακ απλά έπαιζε. Ναι, ναι, σωστό. Του Ντέκο, του Πουγιόλ. Εντμίλσον, Σγιουλί, Ροναλντίνιο, Ετό, Πουγιόλ. Μπελέτη, Σιλβίνιο, Τιάγκο Μότα, Τσάβη και Ινιέστα αλλαγές και Χέρνικ Λάρσον που είχε πάει τελευταία χρονιά. Και την μπουγάδα την έσωσε ο Χέρνικ Λάρσον, ρε φίλε. Ναι, σωστό. Έτσι, ναι. Δηλαδή έχεις μέσα αυτή την εντεκάδα με τους παικταράδες και σου βγάζει τη δουλειά ο... Όχι στον τελικό, γενικά όλη τη χρονιά. Το γκολ το είχε βάλει ο Ετώ. Μπελέτη. Ο Μπελέτη και ο Λάρσον. Το 1-1. Ναι, το 2-1 το έκανε ο Λάρσον. Όχι, ρε, Μπελέτη το είχε κάνει. Πάω πάσο. Το δεξιός, νομίζω στον ημιτελικό είχε σκοράρει ο Λάρσον. Και γενικά είχε βάλει αρκετά σημαντικά. Γενικότερα ήταν κομβικός παίκτης στην κατάκτηση. Λοιπόν, εκεί όμως στα τελευταία μάτς ο Superstar τότε Ροναλντίνιο ήταν εξαφανισμένος. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, εξαφανισμένος. Στα τελευταία μάτς του Champions League δεν έκανε μεγάλα παιχνίδια. Δεν είχε την εξέχουσα απόδοση που είχε μέχρι τότε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι ότι. Εντάξει, θες να πεις ότι δεν έκανε αυτά που έκανε με την. Ναι, ήτανε, τότε έκανε μαγικά πράγματα. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό την πήρα το χεράκι με την τζέρση. Άλλο, σαν επίπεδο. Την κολάρα. Ο ναι, Ροναλντίνιο. Πάρας, το τσιγάρο. Ο Ροναλντίνιο έκανε την Μπαρτσελόνα μεγάλη ομάδα. Συμφωνώ 100%. Όπως είπε και ο Γιώργος Γεωργίου. Της άλλαξε επίπεδο, της άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία. Είναι ο παίκτης. Εκεί που κατουρούσε ο Ροναλντίνιο. Πίνει νερό ο Μέση. Ναι. Έτσι, είναι ο παίκτης, η κορονίδα της σύγχρονης ιστορίας Μπαρσελόνα. Λοιπόν, η Μίλαν. Συμφωνούμε 100%. Οπότε εσείς παίξτε με τον Μέση, εμείς είμαστε. Η Μίλαν το 6-7 έρχεται για να πάρει εκδίκηση στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με, στην Αθήνα, με τα δύο γκολ του Πίπο, τον οποίο φαντάζομαι ότι είναι ο παίκτης που τον βλέπεις και τρελαίνεσαι που είσαι αντίταλοι. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Μια σαφώς καλύτερη σε ρόστερ Λίβερπουλ, έτσι, με Dirk Kuyt, Zenden. Δεν τη λες πάλι η ομάδα. Από την προηγούμενη. Πάλι δεν είχε ομάδα. Είχε... φίλε, πάλι έχει Ιρλανδό, πάλι έχει, ναι, Νορβηγό. Δανό. Εντάξει, δεν μετράει αυτό τόσο. Όχι, μετράει, ρε φίλε. Εντάξει. Μετράει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ποιοτικά... Από Ολλανδούς παίκτες έχει τον Μπουντεβάιν Ζέντεν. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μιχάλης εννοεί ότι ήταν λίγο μια πιο Λάτιν ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο μια ομάδα που μπορούσε να βάλει την μπάλα κάτω, ας πούμε, να παίξει μπάλα. Η Μίλα πάντως εκεί φάνηκε ήταν η πιο έμπειρη ομάδα και ουσιαστικά σε έναν κακό τελικό. Δεν ναι, είχε πολλές φάσεις. Ήταν κακό τελικό. Το πήρε η Μίλαν γιατί ήταν κυρίως πιο έμπειρη ως ομάδα. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι, όπως και να το κάνουμε, και η ήττα της δύο χρόνια πριν της δημιούργησε αυτό που λέμε έτσι, μια πείνα
για να, παραπάνω. Για να κάνει ένα το... έξτρα κίνητρο. Και έρχεται να λάμψει από εδώ και στο εξής το αστέρι του κορυφαίου αθλητή εν ενεργεία ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, του Κριστιάνου. Εντάξει, έλαμψε. Ρονάλντο. Να του πήγε το, ναι. το αυτό στην κάτσα. Ακόμα και στο τελικό της Πορτογαλίας. Το θυμάμαι αυτό. Πρόπερση. Έτσι. Το θυμάμαι αυτό. Έπρεπε να τραυματιστεί για να κερδίσει η Πορτογαλία το Euro. Για, για την εθνική. Ναι. Γενικότερα ο Κριστιάνο σε τελικούς ανέκαθεν ήταν αυτό που λέμε ένας παίκτης που... Έτσι και έτσι. Ναι, δηλαδή έλεγες ότι κάνει καλό τώρα ή κακό. Κάνει καλό. Δηλαδή ναι, ρε, φίλα, για κανένα δεκάλεπτο goal... έλεγες ότι πάλι καλά που υπάρχει ο Κριστιάνο. Ναι, εκείνο τον κόλ. Τον κόλ που βάζει δεν υπάρχει. Θυμάσαι που είχε σηκωθεί στο Θεό. Σηκώθηκε. Πρέπει να πήδηξε 2,5 μέτρα τουλάχιστον. Αλλά αυτό για μένα είναι ο παλιό Κριστιάνο. Ναι. Είναι ο Κριστιάνο. Ο εξτρέμ Κριστιάνο. Του ακριβώς. Τελείω διαφορετικό παίκτη. Εντελώ διαφορετικό παίκτη από αυτό που έγινε στην Ισπανία και θα τα πούμε μετά έτσι πιο εκτενώ τι εννοώ. Αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η Chelsea πάει σε τελικό. Επί εποχής Αμπραμόβιτς. Με διαιτητή Λούμπος Μίχελ. Ναι. Έτσι. Διαιτητής ναι. Λούμπος Μίχελ. Ο οποίος Λούμπος Μίχελ είχε σφυρίξει Παύλα και, και κάποιον ημιτελικό της Ελλάδας στο Euro του 2004. Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Αυτά τους αλτίδες τα θυμάμαι. Πάντως η United παίρνει το δεύτερο του Σερ Άλεξ. Ουσιαστικά με την με πρωτοστάτες με πρωτοστάτες θα βγουν να μας κυνηγάνε οι θρησκευτικές οργανώσεις έτσι, με πρωτοστάτες λοιπόν τον Κριστιάνο, τον Ρούνεϊ, τον Τέβες και φυσικά Σκόλς και λοιπούς. Από εκεί και πέρα η Μπαρσελόνα την επόμενη χρονιά παίζει ξανά Μπαρσελόνα του Γουαρδιόλα με πλέον, την United. Ωραίος τελικός εκείνος. Ωραίος τελικός. Και έχουμε και ηχητικό από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κέρδισε 2-0 με τα γκολ του με γκολ κεφαλιά του Μέση. Και του Μέση. Μια ψιλοκρεμαστή, αν θυμάσαι κεφαλιά. Πέφτοντας κιόλα. Ναι, εξαιρετική επίσης. Μου θύμισε το γκολ του Ρονάλντο στον προηγούμενο τελικό. Ναι. Είναι το τελευταίο μάτσο του Κριστιάνο με την United. Αν θυμάμαι καλά. Όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν έφυγε για Ραλ. Δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι έφυγε για Ραλ. Δεν τον παρακολουθώ, ρε φίλε, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν με συγκινεί. Αυτή η Μπαρσελόνα είναι η Μπαρσελόνα χωρίς Ροναλντίνιο από εδώ και πέρα. Είναι η Μπαρσελόνα του Τίκι Τάκα, να το πούμε από εδώ και πέρα. Είναι η Μπαρσελόνα του Γουαρδιόλα. Ναι, τον Τσάβι, η Νιέστα, τον Μέση να παίζει στα πλάγια και τον Σάμι Ετό να παίζει στην κορυφή. Τον Ανρή να παίζει στα πλάγια σίγουρα. Μεγάλη πουλενάρα, έχω και φανέλα. Ερχόμενος από την. πάντα το 14, έτσι. Μεγάλη φίλε, πουλενάρα. Μποέμτυπος, έτσι. Όλοι διαλέγανε νούμερα είναι περίεργα. Από τους πιο cool. Όλοι διαλέγανε νούμερα έτσι, προβλεπόμενα. Αυτός διάλεξε ένα πολύ περίεργο και αντιτουριστικό τελείως νούμερο. Από τους πιο cool. Για ποιο να μιλάς. Για τον Ανρή. Πάντα το 14, κύριε φίλε. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή πάντα είχε ένα περίεργο νούμερο. Ακόμα και στη Γιούβε το ίδιο είχε που δεν έπαιξε ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι τι είχε στην Γαλλία. Το 14. Είχε πάλι το 14 ναι. Φορούσε. Ναι. Όχι στην Εθνική. Στην Γαλλία, αυτήν που έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Στη όχι που έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Κόλλησα τώρα. Μονακό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον γκολ του Ετώ λοιπόν, από το τελικό του 2009. Está sobre Busquets, pelota que rebota, va quedando en la mitad de la cancha Mercedes, Iniesta, Iniesta levanta la mirada, quiere combinar con Messi, pelota que Iniesta va a jugar para él, encara Iniesta, que buen pase metió, para el enganche de Tosta, el gol del Barça, sí, tiró, ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Golazo de Samuel! Το λάθος του κόμμα. Ένα ξερό. Αυτό θα είναι. Fue a tocar para Eto'o el Camerún. Dijo Eto'o. Το γκολ του Eto'o είναι που μπαίνει μέσα από πλάγια και σουτάρει ένα διαγώνιο. Λοιπόν, πάμε επόμενη χρονιά. Πάμε επόμενη χρονιά για να τρέξουμε για να μην χάσουμε τίποτα απολύτως. Επόμενη χρονιά η Ίντερ του Ζωζέ Μουρίνιο. Μετά από μια διετία που κάθεται ο Ζωζέ. Και παίρνει τα πάντα φυσικά στην Ιταλία. Δεν υπάρχει Juventus. Έτσι. Juventus είναι στην Serie B.
υποβιβασμένη. Μετά το Καλτσιόπολης. Αυτή τη χρονιά, αν θυμάμαι, είναι που επέστρεψε χωρίς να έχει ομάδα. Είχαν φύγει όλοι, έτσι. Είχαν κάτι Καναβάρη, Ιμπραήμοβιτς και τα λοιπά. Μόνο Μπουφόν είχε μείνει. Και ο Ντελπιέρο. Έτσι. Αλλά αυτή η Ίντερ για μένα είχε τις μεγαλύτερες προσωπικότητες. Είχε μείνει και ο Καμορανέζ, νομίζω. Από τους Ιντερ. Όχι, όχι, στη Γιούβε. Ας τώρα πια Γιούβε, για την Ίντερ μιλάμε. Για την Ίντερ μιλάμε. Ζούλιο Σέζαρ. Πρόσεχε τώρα. Λούσιο Σάμουελ, τα δύο σκυλιά σέντερμπακ. Δεξιά ο Μαϊκόν. Τρομερό μπακ. Εγώ θεωρώ ότι έκρυβε ηλικία. Εντάξει, αν ήταν τότε 30. Εντάξει, κοίταξε, φίλε, εδώ λένε ας πούμε για τον Κανού που είναι ο μικρότερος. Ο Κανού, ρε παιδιά, είναι Νιγηριανός. 25 ήταν τότε. Μπορεί να ήταν τότε. Ναι, ναι. Κριστιαν Κίβου, ο Ρουμάνος αριστερά, ο οποίος πρακτικά μπακ ήταν, αλλά τον έβαζε αριστερά μπακ, κλασικός Πορτογάλος. Φερνάντο Σάντος μετά, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Πάντα έβαζε αριστερό μπακ, να μην ανέβεις ποτέ τη γραμμή. Εγώ, φίλε, θα σου πω κάτι άλλο. Πόσοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που βλέπεις, ναι, είναι ανακαλύψεις της Ίντερ. Ανακαλύψεις, τι εννοείς? Να τους πήρε η Ίντερ και να τους έκανε παίκτες. Όχι, κανένας. Εκτός από τον Ζούλιο Σέζαρ. Εκτός από τον Ζούλιο Σέζαρ. Εντάξει, το Ζανέτη, προφανώς. Και το Ζανέτη. Ο Ζωζέ τον έβαζε στα χαφ, έτσι. Έτερον εκάτερον. Εκτός από Ζούλιο Σέζαρ και Ζανέτη, όλοι οι υπόλοιποι είναι αγορασμένοι. Και ο Ματεράτσι, ναι, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Ποιος, τι Ματεράτσι, καμία σχέση δεν έχει με Ίντερ ο Ματεράτσι. Γυρολόγος ήταν. Σίγουρος. Εγώ, ναι, δεν θυμάμαι που ήταν. Ναι. 30 ομάδες έχει αλλάξει. Ναι, εντάξει, έπαιζε μια δεκαετία όμως. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ήταν από τις ακαδημίες, okay, ναι. Όχι, δεν μιλάω για ακαδημίες. Ας πούμε να πες ότι πήρε τον Μαϊκό με πιτσιρίκο από να την. Να θυμίσω απλά ότι η Ίντερ την προηγούμενη χρονιά έπαιζε με Αντριάνο, Κουαρέσμα και Ιμπραήμοβιτς μπροστά και ουσιαστικά κάνει τη μαγκιά το καλοκαίρι ο Μουρίνιο. Δίνει τον Ιμπραήμοβιτς για να πάρει τον Ετό και πήρε και λεφτά. Ναι. Με αυτά τα λεφτά πάει και τσιμπάει τον Μιλίτο, τον Μιλίτο και, τον Μότα, όχι από τη Σαραγώσα, ναι, από την Τζένοα τους πήρε. Κάναν πολύ καλή χρονιά. Τσιμπάει τον Μπάντεφα από τη Λάτσιο. Τσίμπησε τον Σνάιντερ από τη Ρεάλ ως αποτυχημένο. Έτσι. Πήρε τον Κίβο από την είχε Ρώμα. Τον Καπιάσο. Μπράβο. Ναι, πήρε τον το Λούσιο ελεύθερο, την ελεύθερο τον πήρε από την Μπάγερ. Δηλαδή είχε τελειώσει το συμβόλαιό του και ουσιαστικά φτιάχνει πήρε τον Σάμουελ από τη Ρώμα. Φτιάχνει μια ομάδα η οποία ήταν. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η πιο σκυλιασμένη ομάδα του Μουρίνιο. Δηλαδή είχε παίκτες οι οποίοι είχαν τη στάμπα του αποτυχημένου, τέλος πάντων, οι οποίοι μπήκαν και παίξαν ένα σύστημα με καταπληκτικές αντεπιθέσεις. Να θυμίσω ότι απέκλεισε την Μπαρσελόνα με το περιβόητο εκείνο 3-1 και το 1-0 που έχασε με 10 παίκτες μάλιστα που άντεξε στο Camp Nou 70 λεπτά. Να ολοκληρώσω την εντεκάδα. Ζανέτη, Καμπιάσο, Σνάιντερ στα χαφ. Πολύ καλές και οι αλλαγές που είχε. Ντέγιαν Στάνκοβιτς, έτσι. Πολύ καλή προσθήκη και αυτή. Δεν σ' αρέσει. Μένα μου αρέσει γιατί ήταν ένας box to box. Και μπροστά Μιλίτο, Ετό, ο οποίος είχε παίξει μέχρι και δεξί μπακ απέναντι στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή, είδαμε τον Ετό να μαρκάρει. Έτσι. Και τον Γκόραν Πάντεφ, ο οποίος έπιανε με τον Ποπό μπαρμπούνια. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο γκολ του Μιλίτο. Σιμόλα Βόλι. Che rimpalla via una sfera su cui vai tu. Il colpo di testa di Bart Stuber. Poi grande intervento di Snyder. Brutto fallo su di lui. Dà il vantaggio all'arbitro. Palla buona. Milito è uno contro uno. Può puntare Van Buyten. Milito carica il destro. Finta. Lo salta. È solo. E gol. 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 Il principe. El príncipe, el príncipe Milito. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο γκολ το οποίο βγαίνει ο Μιλίτο στην αντεπίθεση και σκάει μια τρίπλα με το ίδιο πόδι στον Φαμπούιτεν. Αν θυμάται, τον ξάπλωσε. Εγώ, άμα ήμουν Φαμπούιτεν, θα έλεγα. Παρετούμε, παιδιά. Βγάζω τα κορδόνια μου, τα λύνω. Έτσι. Βγάζω το παπούτσι. Εντάξει, τώρα, και παίρνω την άγουσα και φεύγω. Είσαι λίγο άδικο. Τέτοια τρίπλα σε τελικό Champions League δεν έχει ξαναφάει ποτέ κανένα. Αλλά είναι ο Φαμπούιτεν ο πιο αργό και ο πιο ψηλό παίκτη που ήταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Πάντω, ο Μιλίτο, για να είμαστε δίκαιοι, εκτό από εκείνη τη σεζόν δεν έκανε ξανά τόσο τρομερή σεζόν. Όχι, έτσι. Ήταν πραγματικά ένα παίκτη πυροτέχνημα. Έτσι. Πάμε, ναι, για να τρέξουμε. 2010-2011 η Μπαρτσελόνα κερδίζει 3-1 την Manchester United. Άλλος ωραίος τελικός. Άλλος ωραίος τελικός ξανά απέναντι στην United με γκολ τον Πέδρο Μέση Βίγια, ο οποίος είχε πάει από την Βαλένθια και έπαιζε πλάγια. Ήταν η κίνηση του Γουαρδιόλα να βάλει το Μέση στο κουτί, να τον βάλει επιθετικό δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και αυτό τον γκολ. Νομίζω έχω κρατήσει του Μέση τον γκολ. Villa,
Hernández, Xavi Hernández, Iniesta, Xavi, aquí viene Pedro, Iniesta, Xavi, Iniesta. Αυτό είναι ένα insiste el Barcelona por otro. Αυτό είναι ένα γκολ του Μέση, ένα ξεγό έξω από την περιοχή. Μέση, γκολ! Ξέρεις τι μ' αρέσει που κάνουν αυτοί οι σπίκερ και τα λοιπά. Κάνει γκολ! Κάνει αυτό το μπιτικό. Γαργάρα κάνει πρώτα να στρώσει το φάρι και μετά δίνει. Και λέει γκολ! Πιάνει την ψηλή μετά. Εδώ η Μπαρτσελόνα νομίζω όλη τη χρονιά ήταν εντάξει, καταπληκτική, ισοπεδωτική. Έτσι. Ήταν εκεί που... Είναι η ομάδα που νομίζω έχει χαρακτηριστεί η ομάδα της πεντάρας. Έτσι, έχει ρίξει πολλά τάλιρα σε Ευρώπη και Ισπανία. Επόμενη χρονιά, 2011-2012, τα η δικαίωση... Τα γκολ του Λίβερπουλ δεν τα πιάσε, φίλε, 46. Τα φετινάλες. Ναι. Ναι, κάτσε, έχεις ακόμα. Μπορεί να βάλεις κι άλλα. Τι, 0-0 το πάρεις στο τελικό. 51. Λοιπόν, επόμενη χρονιά, 2011-2012, η όχι δικαίωση... 51, όχι πολλά είπα, 48. 2, εντάξει. Η δικαίωση του Ρωμάν Αμπράμοβιτς είναι εδώ πέρα. Γιατί συγγνώμη. Έρχεται ουσιαστικά ο Ντι Ματέο, ίσως ο πιο, θα το πω, ο πιο άχρηστος προπονητής που έχει πάρει Champions League. Με αυτό συμφωνούμε. Δεν είναι προπονητής, ρε φίλε. Σωστό, σωστό. Ήταν υπηρεσιακός, μπήκε, ανακάλυψε από τα συρτάρια του Μουρίνιο το πώς παρκάρεις ένα λεωφορείο. Νομίζω σωστά ότι αυτός ο τελικός ανάμεσα στην Bayern και την Chelsea δεν είχε την έγκλη του επαναληπτικού Μπαρτσελόνα-Chelsea. Σωστό, σωστό. Εκεί όπου η Chelsea πραγματικά κατάφερε εκεί να... που έβγαλε τις τανάλιες, έβγαλε τις τανάλιες και έσφιξε την Μπαρτσελόνα και παίρνοντας έναν εκπληκτικό πήρε εκδίκηση για την προηγούμενη σεζόν. Εκδίκηση για το παιχνίδι του Όβερμπο, του Νορβηγού, του τη σφαγή του με Μπάλακ και Ντρογκμπά που κυνηγούσαν τον... πες το αυτό, τον αυτό λες. Ναι, τον Όβερμπο, ναι. Λοιπόν, κρατάω Ντρογκμπά γιατί στο 28 λεπτό βάζει τον γκολ. Ήταν εκπληκτικός και στέλνει και το μάτς. Στέλνει το μάτς στην παράταση και βάζει το τελευταίο πέναλτι. Νομίζω η πιο φινετσάτη εκτέλεση πέναλτι, δηλαδή περπατάει, εκτελεί και λέει that's me. Έτσι, είναι το τελευταίο του μάτς με την Chelsea. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον γκολ. Είναι γραμμένο στα αστέρια, έτσι, να το πάρει Ντρογκμπά. Well, he scored a magnificent header to equalize and take it to extra time. He gave away a penalty which should have been advantage Bayern, but wasn't. And it's come down to Drogba, who this time is the fifth penalty taker for Chelsea in the final shootout. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. Είναι το πρώτο της Chelsea στην ιστορία της. Έτσι. Και ένας Drogba, εμένα, αν με ρωτάς ποιος τελικός σου έχει μείνει, αυτός. Αυτό το τελικό θυμάμαι. Όλοι οι Chelsea ήταν. Ναι. Ήταν όλοι οι Chelsea γιατί η Chelsea εκείνα και στα ημιτελικά με την Μπαρτσελόνα, αλλά και στον τελικό ήταν πίσω έτσι, και είχε ένα Drogba μπροστά να τραβάει δύο αμυντικούς παντού. Και μου έχει μείνει ο πανηγυρισμός του Drogba μετά το πέναλτι. Είναι... Μετά το πέναλτι. Μετά το γκολ λες. Την ισοφάριση είναι που κάνει το. Πώς το λένε, ναι, το τσάνο αεροπλανάκι. Αυτό και μετά το πέναλτι που πανηγυρίζοντας κλαίει πρακτικά. Ναι, πέφτει στην αγκαλιά του Τσέχου. Ναι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Αυτό. Είμαι big fan Drogba και Chelsea λόγω Ζωζέ. Ο οποίος Drogba ακόμα παίζει έτσι, και καρφώνει γκολάκια σε μια όχι τόσο έτσι, κοντινή γωνιά του κόσμου. Επόμενος τελικός είναι γερμανικός. Η Bayern Μονάχου κερδίζει 2-1 την Borussia Dortmund. Νομίζω στο Wembley ήταν αυτό. Κάτσε να δω. Ναι, στο Wembley, σωστός. Ό,τι γίνεται στην Αγγλία το θυμάσαι. Έχει ρεπόρτερ. Σε έναν τελικό που είναι ο μοναδικός που έχει βρεθεί και έχει χάσει ο σημερινός προπονητής της Liverpool, έτσι, ο Jurgen Klopp, όπου δημιούργησε αυτή την Borussia με Hummels, Lewandowski, να θυμίσω έτσι, με τον Ρόις, τον Gundogan που πήγε στη City και τα λοιπά. Είναι μια Borussia που ουσιαστικά πώς το λένε,
η μαγιά της υπάρχει ακόμα και σήμερα. Έτσι, αυτή, εντάξει, τώρα έχει κλείψει τα τελευταία. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο η αλήθεια είναι. Ειδικά με φύγει τώρα και σιγά σιγά. Κρός κρόις και δεν συμμαζεύεται. Να σου πω κάτι. Είναι, χωρίς έτσι να την έχω και καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια την Dortmund, από τα λεγόμενα outsider που έχουν εμφανιστεί, ήταν νομίζω το πιο ελκυστικό outsider σε ποιότητα ποδοσφαίρου που έβγαζε. Το πάλεψε πάντως πάρα πολύ. Που εμφανίστηκε σε τελικό Champions League. Γιατί ήταν μια ομάδα η οποία.